Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τζένι, 29 ετών, αγάπη. Θα τα βλέπεις να προσέχεις γιατί πολλά συμβαίνουν. Έμεινα έγκυος από τον άντρα της θείας μου. Θα της τα πω όλα για να χωρίσουν. Η Τζένι, 29 ετών. Καταρχήν, πόσο χρονών είναι ο άντρας της θείας της? Πόπως, τώρα γιατί στην αριστερά, την πρώτα τελευταία. Τίποτα, βιώνει ένα δράμα, ρε εσύ, βιώνει δράμα. Άστο. Βιώνει δράμα. Μεταξύ είναι κυπρισμένη από τον ύπνο, δεν ξέρω. Τη βλέπω πρισμένη, ναι. Κατερίνα Λάμπηρε, εντάξει. Και ο Γκουντάρας δίπλα το βλέμμα στο υπερπέραν, κάτι. Σκέφτομαι καημένο, σαν να περάσει το 2 ώρα πάω σπίτι μου. Στο μεταξύ, γιατί γράφει πάνω γράφει Ρούλα 58 ετών και κάτω Τζένι 29 ετών. Ποια έμεινε έγκυος, η Τζένι? Νομίζω ότι η Ρούλα είναι η δεύτερη γραμμή. Α, μήπως είναι η Ρούλα η γυναίκα του. Όχι, ρε, η Ρούλα είναι η δεύτερη γραμμή. Γιατί βγάζουνε. Βγαίνει μια κεντρική, αυτή η Τζένι τώρα. Η Τζένι, ναι. Λέει το δράμα που έμεινε έγκυος, ναι. Ναι. Από τον άντρα της θείας της. Και βγαίνουν άλλες και δίνουν συμβουλές, σχολιάζουν. Τι είναι, ρε. Ναι. Α, στον κορίτσι μου, εσύ 29 ετών, ναι, ναι, σαν τα κρύα τα νερά, πόσο είναι ο θείος σου, 60. Μη τα πεις, άστο. Από τον άντρα της θείας μου. Ναι. Μάλιστα. Θα της τα πω όλα για να χωρίσουν, Στέργιο. Τεφαρίκιο ο άντρας της θείας, προφανώς. Αυτά είναι δράματα. Έχουμε κι εμείς προβλήματα. Αυτά είναι δράματα. Πάλι καλά υπάρχει αυτή η εκπομπή, η χρυσή εκπομπή της τηλεόρασης και δίνει λύση σε κοινωνικά προβλήματα. Τίποτα, μας ανοίγει τα μάτια και τι να προσέχουμε γενικότερα, άντρες γυναίκες. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Α, στο Στέργιο. Υπάρχουν αυτά καλό τα δράματα, μήνα, υπάρχουν και τα άλλα τα δράματα. Καλό μήνα, η μέρα που περιμένουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας να στείλουν 200.000 όχι, όχι. Μηνύματα για καλό. Στο Facebook να σου βγαίνουν τα ανθρωπάκια με τα λουλουδάκια. Που ναι, αυτά βγαίνουν σε καθημερινή βάση, αλλά το καλό μήνα το περιμένει ο άλλος. Γιατί? Για να στείλει σε κάποιον φίλο του, φίλη του, επίδοξη φίλη του, θα ήθελε. Λες. Καλό μήνα. Ο Οκτώβρης είναι τυχερός μήνας, να ξέρεις. Τυχερός γιατί? Γιατί 31 Οκτωβρίου έχω γενέθλια. Πότε? Κλείνουμε τα γενέθλια μου, 31. Οκτωβρίου. Ναι. Έχουμε ακόμα είναι αγάπη. Όλος έτσι που το είπε. Ρε. Όχι, ρε. Είναι γιορτινός. Άσε μας, ρε, αγάπη το 31 Οκτωβρίου. Θύμισε το μου 30. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ βέβαια, γιατί πέφτουν νομίζω 5η γενέθλιά μου. Δεν ξέρω, δεν παίρνω και όρκο. Αλλά... Δεν είσαι στο δημόσιο, αγάπη. Δεν ξέρω, Στέργιο, θα δούμε. Να έχει άδεια γενεθλίων όλη τη βδομάδα. Συμβαίνει αυτό. Συνέβαινε. Συμβαίνει και τώρα νομίζω. Αλήθεια. Ε, βέβαια. Oh. Απ' τη σημαία βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Oh. Νιώθει ο άλλος ότι δικαιούται, ρε παιδί μου. Αυτό που λες εσύ, τα είναι ήταν 5η. Να μην πάω Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Πολλά και το σουκού και γεια σας. Έχει μάτς το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το κακό με εμάς. Δημόσιο πάλι δεν έχει μάτς. Σταματάω Παρασκευή. Εντάξει. Επιστρέφω Σάββατο. Το έχω. Από μένα, αγάπη, έχεις ναι. Ευχαριστώ, Στέργιο. Είναι ναι, ευχαριστώ. Από μένα. Στήριξη, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα. Υπομονή να έχουμε. Καλά με αυτά που γίνονται, δεξιά-αριστερά, άστο. Καθαρό μυαλό όσο γίνεται. Όλοι μας. Ήρεμες κουβέντες, Στέργιο. Να μην ξεφεύγουμε. Ήρεμα πράγματα. Αλλά όταν σε πνίγει το δίκαιο να το λες. Αλλά ήρεμα. Η κατάσταση ξεφύγει. Όχι τώρα. Πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και ο Σταύρος για να ρωτηθεί και εγώ και εσύ. Αυτό το πρωτάθλημα πώς θα τελειώσει. Ναι. Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Ικανοί για όλα. Είναι τα πάντα, εντάξει. Ναι. Στηρίζονται στην ανομία. Έτσι έχουν μάθει τόσα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ναι, αλλά δεν βλέπω γενικά να υπάρχει και πολύ ανησυχία δεξιά-αριστερά πέρα από εμάς. Να ασχολείται κανείς τόσο πολύ. Ποιος ασχολείται. Να του κάνει εντύπωση. Να σταθεί σε αυτό, να το αναδείξει, να το συνεχίσει. Θα περάσει, θα γίνει άλλο. Και αυτό θα περάσει, λες, βέβαια. Αλλά όμως το Στέργιο δεν περνάνε. Που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με εδώ, με εμάς. Εκείνα τα αναδεικνύουμε, του δίνουμε συνέχεια και εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Κάποιες φωτογραφίες από εδώ, κάποια πράγματα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τι μπορεί να γίνει, πολλά μπορούν να γίνουν. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι η άποψή μου, δεν αλλάζει ποτέ. Ότι με ανακοινώσεις και διαρροές δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση. Θα μου πεις αν πας στο άλλο άκρο θα βελτιωθεί. Όχι. Αλλά τουλάχιστον δεν θα σε περνάνε και για αφελή ή για κορόιδο. Δηλαδή... Από τη στιγμή που υπάρχουν τα πατήματα και τα φοβερά δικαιώματα που δίνουν μέσα στην αλαζονία τους ή του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ,
ο ΠΑΟΚ πρέπει να μην τους αφήσει να πάρουν ανάσα. Και να τους εκθέτει κάθε μέρα. Όχι με ανακοινώσεις και να λέω, με ό,τι όπλα του δίνει ο νόμος. Είτε μιλάμε για αθλητική δικαιοσύνη, είτε γενικότερα για δικαιοσύνη. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Νομίζω ότι η πολιτική του σωστού λόγου και του πολιτισμού δεν ενδείκνεται για τέτοια άτομα. Ναι, αυτό φαίνεται. Δεν ενδείκνεται. Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Τώρα εντάξει, οι άνθρωποι δεν έχουν τσίπα. Μια ειρηνική είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών. Σε ρεπορτάζ αξιόλογων συναδέρφων, ναι, αγαπητών σε όλο τον κόσμο και τα λοιπά, ναι, ναι, αντικειμενικών πάνω απ' όλα, δεν γράφτηκε η λέξη είσοδος. Δηλαδή στα ρεπορτάζ τους προέταξαν το παράπονα του Μιλτσανίδη. Δηλαδή, παράπονα, ούτε αποδυτήρια, ούτε είσοδος. Λίγο, λοιπόν, μπαίνει, καταρχάς, υπάρχει η έκθεση του Κλόσνερ που λέει ότι ήταν καθισμένος και ότι από πάνω του υπήρχαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και ο Δημήτρης Μιλτσανίδης και έκαναν τα παράπονα τους, ωραία. Και κάπου εκεί πίσω ήταν και η αστυνομία που δεν έκανε και κάτι για να. Τι να κάνει και η αστυνομία τώρα. Αυτό απλά κοιτούσε, ωραία. Τι να κάνει και η αστυνομία. Και έπρεπε να βρεθεί ο τέταρτος για να μπει στη μέση μετά από 1-2 λεπτά και να σταματήσει όλο αυτό σιγά-σιγά. Ναι, αφού ξεθύμανε ο πρόεδρος. Αφού τα είπε. Το έβγαλε από μέσα του. Σε ήρεμο ύφος, φαντάζομαι. Δηλαδή του είπε. Είστε και από την Ελβετία, ξέρω εγώ. Γιατί μας το κάνετε αυτό. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης για την ποιότητα του λόγου του είναι γνωστό. Ναι, πιστεύω ότι δεν το πόσο ποιοτικό λόγο έχει και το πόσο. Εντάξει. Δεν ανέβηκαν οι τόνοι, ρε Στέργιο, είμαι σίγουρη. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι έγιναν όλα πολύ ήρεμα, πολιτισμένα. Ήταν μια ειρηνική. Το σημαντικό είναι, αγάπη, ότι ζήτησε συγγνώμη ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ναι. Ναι. Ζήτησε συγγνώμη. Πολύ ευγενικά κιόλας ζήτησε συγγνώμη. Δείχνοντας μεταμέλεια. Αφού λοιπόν ο Κλόσνερ και ο Σιδηρόπουλος αλύσαν το αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Και έκανε τη δουλειά της. Ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει. Έχει απαντήσει ο ΠΑΟΚ και έχει ξαναπαντήσει η ΑΕΚ, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και λέγαμε εμείς χθες εδώ με τον Σταύρο ότι όλα αυτά που βλέπαμε στο παιχνίδι ήταν πολύ περίεργα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και βγαίνει χθες αυτή η έκθεση του Κλόσνερ που εξηγεί όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο. Κασκόλ είχε ο Δημήτρης Μελισσανίδης, κασκόλ. Αφού ήταν ειρηνική. Ναι, να του δώσει ένα κασκόλ της ΑΕΚ, δώρο. Γιατί με τα κασκόλ ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει μια σχέση. Δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο, όχι. Δεν είπε κάτι για κασκόλ. Στα αγγλικά σκάρφ, ας πούμε, ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Στα λευκά, δεν ξέρω πώς είναι. Δεν αναφέρθηκε κάτι. Υπάρχει ένα κενό εδώ. Σκάρφ, φάει και τα λοιπά. Όχι, έχει πάει κενό. Και επειδή έγιναν όλα γρήγορα, επειδή ήθελε να τα πει ο άνθρωπος λίγο 2-3 να τα πει, γιατί ένιωθε κάτι εκείνη τη στιγμή, έπρεπε να κατέβει. Ήθελε να δώσει και το διαιτητή να πάρει ένα δεκάλεπτο ανάσα, ρε παιδί μου, να κουραστεί. Έγιναν όλα γρήγορα. Άνθρωπος είναι, δεν είναι. Μπήκε και έφυγε μετά. Δεν τον έχεις την πίεση ένα τέταρτο. Σου λέει να πάρει και μια ανάσα ο άνθρωπος. Σου λένε οι άνθρωποι της ΑΕΚ εδώ ότι ήταν μια απλά παρουσία εκεί για να εκφράσει τα παράπονά του. Δεν ξέρω γιατί είχε παράπονο βέβαια. Αλλά okay. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σοβαρά. Μωρέ, θα πούμε και στο σοβαρό κομμάτι, θα τα πούμε όλα στην πορεία και πώς ξεκίνησε όλο αυτό και τι λέει ο Κλόσνερ και τι είπε ο ΠΑΟΚ και τι απάντησε και η ΑΕΚ. Όπως τα έγραψε πάρα πολύ καλά, νομίζω, ο Κλόσνερ, σε γενικές γραμμές, γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ το τι ακριβώς έγινε. Γιατί προφανώς οι κάμερες ή δεν λειτουργούν εκεί στα αποδυτήρια στο ΆΚΑ, είτε δεν θα, τα πλάνα έχουν σβηστεί ήδη. Θα τάζεψε κάποιος υπάλληλος, δηλαδή, μπορεί να είδε να κατεβάσει το Peaky Blinders, να μην είχε χώρο σκληρός, να σβήσουμε ναι. τις κάμερες από το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Όπως έγινε στο Καραϊσκάκι συνήθως. Συμβαίνει. Αλλά θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να το πάει μέχρι τέλος. Δηλαδή, πιο τέλος να μην γίνεται στην υπόθεση αυτή. Δεν σου μιλάω το εντάξει. Ποδοσφαιρικοί εισαγγελές και αυτά οι εισαγγελείς, εντάξει. Είναι οι άνθρωποι για γέλια. Ρίση, το περίεργο. Το οξύμορο όλο αυτό είναι ότι υπάρχει μια έκθεση του Κλόσνερ. Λέει ακριβώς ότι έγινε. Ωραία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι λέει κάτι που δεν ισχύει. Δεν έχει κανένα λόγο. Λέει αυτά που έγιναν. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη που ακολουθεί και σχολιάζει αυτό που έγινε. Ωραία. Βγαίνει σαν επίθεση. Λογικό. Και η ΑΕΚ βγαίνει από χθες μέχρι και σήμερα, γιατί βλέπαμε και τα πρωτοσέλιδα, και είναι σαν να απαντάει στον ΠΑΟΚ χωρίς να υπάρχει ο Κλόσνερ. Σαν να βγει ο ΠΑΟΚ και να είπε ότι πήγε Μελισσανίδης από δεξιά. Εντάξει, ρε. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση των γνωστών. Ρε, μαζί σου. Και θα το δεχόμουν πραγματικά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμπεριφέρεσαι σαν να το έχω πει εγώ και να μην υπάρχει κάτι επίσημο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πάλι δηλαδή να σε βγάλουν τρελό, πάλι να σε βγάλουν χαζό και όπως η ώρα εδώ πέρα καλή ώρα να σου παρουσιάσει κάτι παλιό πάλι. Που δεν έχει καμία σχέση τώρα με τα άλλα. Τι λέει η ώρα? Τώρα θα διαβάσουμε την ώρα λίγο να δω.
να μπορέσω να μισό λεπτάκι. Λοιπόν, για να δούμε. Δώσ' μου μισό λεπτό. Έχει φωτογραφία καταρχάς το Κλόσνερ από τη μία, από το μάτς προχθές, και από την άλλη έχει τον Ιβάν Σαββίδη. Λοιπόν, πάνω κάτι γράφει για Σιμόες. Ναι, οκ. Okay. Από κάτω η πολύ σοβαρή και καταρτισμένη συνάδελφοι ρεπόρτερ της ΑΕΚ γράφουν τα δικά τους. Ναι, ναι. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. Φωτογραφία του Ιβάν Σαββίδη. Δεξιά. Η γνωστή με ένα χτύπημα τριτοκοσμικό γεγονός, είπατε. Ο κεντρικός τίτλος είναι αχαχαχαχα και τα λοιπά. Okay. Και γράφει, προσοχή δεν είναι πλάκα, με αφορμή τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων της ΑΕΚ στο εμίχρονο προς τον Ελβετό. Μην γράψει με τη Μίτση Μελισανίδη. Ναι, 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 πουθενά. Και γίνει εφημερίδα ώρα για λουκέτο. Κατάλαβες. Είναι, ναι. Γιατί ναι, μπορείς okay. Λέει ο πρόεδρος να πάρει ανάποδος και να πει γιατί με γράψατε ρε καλόπαιδα. Ναι, ναι. Ώρα για λουκέτο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων της ΑΕΚ στο ημίχρονο. Προσέξτε τα αποδυτήρια. Στο ημίχρονο. Εωρείτε κάπου. Είναι ένας χώρος στο ημίχρονο αυτό, στο ημίχρονο λοιπόν. Προς τον Ελβετό και την απειλή, δώσε και σε εμάς κανένα φάουλ. Όλο στον ΠΑΟΚ τα δίνεις. Που γράφει και στο φίλο αγώνα. Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και τονίζει ότι πρόκειται για καταγραφή τριτοκοσμικών γεγονότων. Ναι. Έχει ένα χτύπημα από την ΠΑΕΚ. Ένα απόσπασμα έρχεται τη στιγμή που ακόμα και το θράσος ξεπερνάει τα ανοιχτά όρια. Λέει η ΑΕΚ τώρα. Ναι. Το ακούσαμε και αυτό, ότι η κόσμια διαμαρτυρία. Κόσμια σε διαμαρτυρία. Οι άνθρωποι απλά είναι ψεύτες. Γενικότερα. Έχει αποδειχτεί το πόσο ψεύτες είναι. Όχι δημοσιογράφοι. Άλλοι ναι, άλλοι ναι, όχι. Αλλά αν θυμηθώ για παράδειγμα την κατάθεση του Βασίλη Δημητριάδη. Στην προπέρσινη υπόθεση, το έχουμε ξαναπεί, Κυριακή, μάλλον τη μέρα του αγώνα στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, δεν είδε κάποιο όπλο ο Βασίλης Δημητριάδης, υπάρχει η κατάθεσή του, δεν είδα, λέει, μου είπανε, μια φωτογραφία, είδα, ναι, και μόλις πήγε στην Αθήνα, την Τρίτη, στην ασφάλεια Αθηνών, είπε, είδα το όπλο. Ήταν το σοκ εκείνη τη στιγμή. Ήταν το σοκ, ναι, του Βασιλοπύλαρου. Ναι, γιατί θυμάσαι και το βίντεο από τα αποδυτήρια, ήταν όλοι ζαλισμένοι, δεν γελούσαν καθόλου. Και η διατύπωση, λέει, παραπώνων, διατύπωση παραπώνων, παραπέμπει σε τριτοκοσμικά γεγονότα και πρωτοφανέ σκάνδαλο ανομία. Ναι, ρε, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο να κατεβαίνει ένα άνθρωπο ομάδα. Πρόσωπο, ο ισχυρό άνθρωπο μια ομάδα στα αποδυτήρια των διαιτητών στο ημίχρονο. Συμβαίνει κάθε εβδομάδα. Ναι. Δεν συμβαίνει κάθε εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, θα πρέπει να απευθυνθεί όπου μπορεί και όπου δεν μπορεί. Έχει δηλώσει κάτι ο αγαπημένο υπουργό. Για το γεγονός. Δεν είδα. Δεν είναι αυτό, Δεν είδα κάτι. Ακόμα. Ναι. Το επεξεργάζεται. Τουλάχιστον εγώ δεν είδα κάποια θέση του υφυπουργού. Ποια θέση, ρε, προφανώς όλα καλά είναι. Όλα καλά. Στα πρωτοσέλιδα. Κανένας δεν αναφέρεται με όνομα Μελισανίδη ότι έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Όχι, αναφέρουν, εντάξει. Να είμαστε δίκοι. Μα δεν είναι όλο. Ναι, σου λέω ότι δεν είναι όλο αυτό το πράγμα που θα γινόταν αν αντέστρεψε λίγο. Όχι, αντέστρεψε. Πάνε λίγο γύρω 1,5 χρόνο πριν στα γεγονότα τη Τούμπα. Πες μου τι πρωτοσέλιδα είχε τότε. Και δες τώρα τι έχει. Δεν είναι μόνο τα πρωτοσέλιδα, είναι και οι αναφορές και στα δελτία όλους, και σε εκπομπές. Ναι. Ποια δελτία, πουθενά. Ναι, προφανώς δεν είναι θέμα σοβαρό για τα δελτία ειδήσεων. Δεν έγινε κάτι. Όπως ο Sky, για παράδειγμα, που είχε 2 ώρες αφιερώματος στον Ιβάν Σαββίδη. Θυμάστε τότε, ναι. Και ότι φτάσαμε σε όλη την Ευρώπη. Και ο Αντένα και όλα αυτά τα. Και πώς έγινε και αντικειμενικά κανάλια. Και με τι κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ τότε και ο Ιβάν. Το θέμα περνάει έτσι. Αύριο δεν θα υπάρξει στα πρωτοσέλιδα πουθενά. Η υπόθεση μπήκε και αυτή στην. Στην ιστορία, κόσμη όπως διαμαρτυρία. Έχουν μπει εκατοντάδες υποθέσεις. Κόσμη διαμαρτυρία, Στεργιό. Καλό αυτό. Δηλαδή, μόνο οι φίλοι του ΠΑΟΚ θυμούνται τις απειλές του Δημήτρη Μελισανίδη, όπως είχαν καταγραφεί στον τύπο τότε. Θα σε πνίξω με το κασκόλ. Φίλοι της ΑΕΚ δεν νομίζω να το θυμούνται. Τώρα ένα κασκόλ. Του Ολυμπιακού μπάτιμο. Όχι, αυτά είναι ψηλά. Δεν λέμε, ρε παιδί μου, θα σε πνίξω με αγάπη κτλ. Έτσι το είπε και ο Μελισανίδη. Είναι αγαπησιάτικο το κασκόλ της ΑΕΚ. Ήταν εντάξει. Κόσμιο και εκείνο. Ναι, κόσμημα. Μια κόσμια κίνηση, κάτι. Τέλος πάντων. Τα πιστεύουν κιόλα, δηλαδή αυτό είναι το κακό. Δηλαδή. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ τη δική του. Όσο καλύτερα μπορεί. Κοίτα, και ας μην βγάλει άκρη, γιατί στο σύστημα αυτό δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Αλλά η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να του εκθέσει όλου. Ναι. Ξεκινώντας από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.
αυτό το κόσμημα του αθλητισμού. Okay, αυτός που ακόμα περιμένουμε να κλείσει, να ασκήσει δίωξη στο Μυραλάς, που μας έδινε τα γεννητικά του όργανα. Ακόμα περιμένουμε. Για τον Πασχαλάκη όμως κινήθηκε, που έκανε χειρονομία στην Κερκίδα. Για τον Μυραλάς όχι. Ο Κυρσάβας οργιάζει, θα τον ακούσουμε και την ερχόμενη Κυριακή. Κάθε Κυριακή βασικά. Και ο αθλητικός εισαγγελέας πετάει ετώ. Και άλλα κάνει, αλλά ας πούμε το πιο ευγενικό. Λοιπόν, αυτόν πρέπει ο ΠΑΟΚ να τον εκθέσει. Για το ότι δεν καλύπτω τον Σάββα Θοδωρίδη, που έχει ξεπεράσει κάθε όριο εδώ και πάρα πολλούς μήνες και συνεχίζει κάθε αγώνα να παίρνει το μικρόφωνο μόνος του και να καταφεύγει σε ένα απίστευτο παραλήρημα. Ναι, έχει ένα δεκάλυπτο. Να μην ξέρει τι λέει, να μην ξέρει τι λέει στην κυριολεξία. Ναι, ένα δεκάλυπτο. Και δεν τον έχει φωνάξει ο αθλητικός εισαγγελέας. Που πριν από δύο χρόνια έχει κάνει κέδη ίδια. Για απευθυνθεί η ίδια η ΚΕΔ στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα ότι κοίταξε, υπάρχει αυτός και λέει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, και πάλι τους έγραψε στα παλιότερα παπούτσια ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Που πρέπει να ντρέπεται που έχει αυτόν τον τίτλο εισαγγελέας, γιατί όντως είναι βαρύς τίτλος. Εντάξει, πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει από την αρχή. Όχι με ανακοινώσεις, με πράξεις. Δεν ξέρω τι περιθώρια του δίνουν όμως. Ναι. Τουλάχιστον να εκθέσει τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και να πει. Στείλαμε σήμερα 3η 1 Οκτωβρίου το έγραφα αυτό, την 5η αυτό, Παρασκευή, ναι, δεν μας απάντησε ποτέ, είναι αυτός ο τάδε και τάδε. Δηλαδή τέρμα, εντάξει. Με τον κάθε απίθανο. Για τον Δημήτρη Μελισσανίδη, τι προβλέπει ο ΚΑΠ, ο καινούριος, του Αύγουστο του 19 που υπογράφτηκε. Για εισβολή παράγοντας τα αποδυτήρια της ομάδας. Προβλέπει 1, 2, 3, 4. Ωραία, ο ΠΑΟΚ πρέπει να απαιτήσει να γίνουν αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει ούτε νίκη στα χαρτιά ούτε τίποτα. Θέλει δικαιοσύνη. Και κάποια στιγμή σε αυτό το μπάχαλο που λέγεται κράτος και μικρογραφία είναι και ο αθλητισμός, να μπει μια τάξη. Με τον κάθε απίθανο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν θα πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα για να το, θα το πάρω σε ρί. Να μπούμε λίγο με λεπτομέρειες στο τι έγινε, γιατί πολλοί μπορεί να μην έχουν ακούσει και να μην έχουν διαβάσει για όσα υπόθηκαν από χθες. Παρέα μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου, σε πολύ καλές τιμές και φυσικά οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς θα σας τα φτιάξουν όλα με συνέπειστο χρονοδιάγραμμα. Μαζί μας είναι η Στίχημαν. Διήμερο Champions League δεν είναι. Ναι. Και πέμπτη Europa. Ναι. Οπότε έχει ευκαιρίες πάρα πολλές. Τότε να παίζει σήμερα. Η τότε να παίζει. Καλή πτυχία στα δύο. Δύσκολα με την Bayern. Αν και δεν είναι σε καλό φεγγάρι, νομίζω η Bayern. Τουλάχιστον δεν είναι το ίδιο έτοιμη όπως είναι τα προηγούμενα χρόνια. Δύσκολα. Είναι έτσι, δεν είναι. Είναι. Είναι σε καλή κατάσταση. Δύσκολα. Είναι σε καλή κατάσταση. Μου λέει εδώ ο συνάδελφος. Περαστικά. Αγάπη, έχουμε κερδίσει άλλους κι άλλους. Κάτι Real, κάτι Dortmund, κάτι αυτά. Δεν. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Το δικό μας το παιδί, ο Χάρη, θα πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Πάλι αυτός ο Χάρη. Λοιπόν, ο Ντέλε, να μην σου πω τι πάει να κάνει. Τι να πάει να κάνει ο Ντέλε. Λοιπόν, εκατοντάδες παιχνίδια, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι, όλες οι επιλογές live cash out, παίζετε με ασφάλεια, με ταχύτητα μέσω κινητού, tablet και υπολογιστή, γρήγορα πληρωμή των κερδών, όλα ό,τι χρειάζεται σας τα προσφέρει η Στίχημαν. Μαζί μας φυσικά όπως κάθε μέρα το Regency Casino. Ετοιμάζεται σιγά σιγά ο Γιάννης Πλούταρχος. Παρασκευή είναι η πρεμιέρα στην παράσταση με τίτλο Στιγμές. Μαζί του για πρώτη φορά ο Ιός Πλούταρχος. Πρεμιέρα για τον γιο του Γιάννη Πλούταρχο. Μαζί του η Αφροδίτη Χατζημινά και ο Γιώργος Κακοσέος. Εννοείται πως θα γίνει χαμός και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και Σάββατο 5 και στις επόμενες 4 παραστάσεις 11, 12, 18 και 19 όλες στο Θέατρο Βεργίνα φυσικά. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδος στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες 2, 3, 10, 4, 91, 2, 34 και για να μην έχετε άγχος αν δεν βρείτε εισιτήριο, γιατί νομίζω όλες οι παραστάσεις θα είναι sold out, προμηθευτείτε γκέρο στα εισιτήριά σας από τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, από τα καταστήματα public, διαδικτυακά στο ticketservices.gr, όπου έχετε και εικόνα από το που θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση του Γιάννη Πλούταρχου, ξαναλέω Παρασκευή η πρεμιέρα,
και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Μαζί μας και το Welcome Store Αλεξιάδης για όσους ψάχνουν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ό,τι και να ψάχνετε, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, ιονιστές, τάμπλετ, κινητά, υπολογιστές, λάπτοπ, όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Σε τιμές κόστους και με πολύ μεγάλες προσφορές θα πάτε στους Αμπελόκηπους, Φιλιππούπολης 57, εκεί είναι τα Welcome Store Αλεξιάδης. Οι άνθρωποι του θα σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο, είναι γνώσεις του αντικειμένου και θα πάρετε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε σε τιμές κόστους. Αυτά σαν εισαγωγή, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λένε 34 ετών, άλλη ιστορία. Τα έχω με τον άντρα της φίλης μου και στείνω παγίδα στον δικό μου άντρα για να τον χωρίσω. Θέλω να πω κάτι χοντρό, αλλά δεν θα το πω. Στηρίζουμε το κανάλι του Προέδρου. Τα έχω με τον άντρα της φίλης μου, συμβαίνει. Και γελάει η Κατερίνα. Και στείνω παγίδα στον δικό μου άντρα για να τον χωρίσω. Η πρισμένη από τον ύπνο παραμένει ανέκφραστη. Περνάει δύσκολα αυτή. Θα μιλήσουμε με τον Σταύρο λογικά τώρα. Πω, τι προβλήματα ρε εσύ. Τον έχουμε. Τον έχουμε. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Και καλό είμαστε. Μήνα Σταύρο, η μέρα που όλοι περιμένουμε. Καλό μήνα καλό. Ρε φίλε, γλυκιά τριτούλα. Έτσι ρε φίλε, έτσι ρε. Είναι ο μήνας των πρωταθλητών που να ξέρετε εσείς. Σταύρο, ξέρεις, υπάρχει κόσμος με πολύ μεγάλη αγωνία να έρθει πρώτη μέρα του μήνα για να στείλει 200 μηνύματα, καλό μήνα, μπας και τσιμπίζει κάποια τέτοια. Λουλούδια. Πώς το είπες, γλυκιά τριτούλα. Ναι. Στο παρεάκι που μας ακούει. Πριν πάμε στα δικά μας, λέω την άποψή σου. Λένα 34 ετών, τα έχω με τον άντρα της φίλης μου και στείνω παγίδα στον δικό μου άντρα για να τον χωρίσω. Και δεν τον χωρίζει κατευθείαν. Δηλαδή τώρα φαντάσου φίλε ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι που τη γυναίκα τους τη λένε Λένα. Έχουν διαπιστώσει ότι ψινοκολοτρίβεται με τον κορυφό. Και τους έχουν ζώσει τα φίδια. Το κολοτρίβεται ήταν η φράση κλειδί. Ναι. Πώς το λένε. Κάπου στην Νίκαια αυτή τη στιγμή πέφτουν χαστούκια για αυτόν τον λόγο. Ρε, εσείς γελάτε, αλλά εδώ υπάρχει προβληματισμός. Η Κατερίνα έχει παγώσει. Τι να κάνει και εσύ, το πουλάκι μου, κάθε μέρα ακούει. Να σου πω κάτι, αγάπη. Η Κατερίνα είναι μονίμως παγωμένη γιατί δεν μπορεί από τα βότοξ. Έκυψε τώρα, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορεί να κρύψει. Είναι ο γιο της Τσαλουχίδης. Το βλέπω. Κατερίνα, τα φιλιά μας. Αγαπάμε, σε στηρίζουμε. Ναι, ναι. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στην πόλη μας. Τι ωραία, Σταύρο, να ήταν η καθημερινότητά μας έτσι. Δεν είναι όμως γέλια και χαρές. Ναι. Εντάξει. Αλήθεια αυτό. Αυτό που έχεις πει από το ξεκίνημα από τον Μάιο-Ιούνιο, ότι το πρωτάθλημα δεν θα τελειώσει έτσι πως πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Πλέον νομίζω το ποντάρουμε όλοι αυτό. Ξεκινάμε από όπου θες. Θες Μελισανίδη, θες ανακοίνωση ΠΑΟΚ, θες ΑΕΚ, θες Αυγενάκη, θες αθλητικό εισαγγελέα. Πάρε όπου ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα να δούμε την στάση του κ. Αυγενάκη, που είναι ο άνθρωπος της πολιτείας και αυτός που ορίζει το ύφος τέλος πάντων και το ύφος αυτού του προϊόντος. Λέγεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μετά τον μονόλογο του κ. Σάβα, περαστικά στον συνάδελφο της Νόβα για την τενοτήτουλα που έπαθε. Σωστό. Ψεύτικο είναι το χέρι, να ξέρεις. Το χέρι είναι ψεύτικο. Είναι αυτά που βάζουν τα πλαστικά, ρε παιδί μου. Παρέμβαση. Έχω πάει να κάνω αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ έξω από το παλατάκι, τότε που υπήρχε η νέα τούμπα που θα γίνει εκεί. Ναι, ναι. Σερή μετά από σούρα στο Περλίνι για το περιβόητο ΠΑΟΚ Channel τότε. Ναι. Ωραία. Δεν βλέπω μπροστά μου. Να σας λέω, δεν βλέπω μπροστά μου, δεν βλέπω το μισό μέτρο. Ναι. Με ανεβάζει σε έναν λόφο έξω από το παλατάκι για να μου δείξει τη θέα. Ωραία. Του κάνω μία ερώτηση ελπίζοντας ότι η απάντηση θα είναι άμεση. Εντάξει. Απαντάει σε 25 λεπτά. Έχω επικεντρώσει στο στόμα του, το οποίο δεν έχει σάλιο πλέον και λέω θα πεθάνει. Δεν ωραία. Ήταν ή αυτός ή εγώ. Ή αυτός ή εγώ κανονικά. Ζαλίζομαι, θέλω να πέσω κάτω και κάνω το κομβικό λάθος και ρωτάω και δεύτερη ερώτηση. Όχι, Σάββα. Ναι. Εντάξει, πιστηρικά σου τότε. Λέω, δεν μπορώ να πάω με μία ερώτηση. Ναι.
Θα ξεφτυλιστώ. Δεν έπεσες όμως, άντεξες. Το χέρι μου, επειδή μιλάμε για το χέρι του συναδέλφου, που κρατούσε το μικρόφωνο, πραγματικά μπορεί να ήταν 5 εκατοστά μεγαλύτερο από το άλλο όταν τελείωσε η συνέντευξη. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω τον συνάδελφο του Τόμπα, καταλαβαίνω. Από την άλλη βέβαια, είναι και μια κίνηση προοπτικής, μιας και ο Νίκος ο Καβαλάς που το έκανε αυτό πετυχημένο τόσα χρόνια, είναι πλέον γραφείο τύπου στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εντάξει, αν κρατάς καλά το μικρόφωνο... Έχεις ένα στόχο ρε φίλε, λες ότι ο άλλος έγινε αυτό, πολύ καλά το σημειώνεις, ναι. Ναι, στο, αν το έχεις αυτό το πράγμα, αυτό το ταλέντο, να κρατάς σταθερά το μικρόφωνο αυτό τη Σάβα, άρα είσαι και ένας άνθρωπος που έχει προοπτική σε αυτό το επάγγελμα. Ναι. Απλώς πριν πάμε στα επόμενα, Σταύρο, δεν γίνεται να ακούσουμε τον Κυρσάβα ακόμα 31 αγωνιστικές και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας να πετάει αετό, ας πούμε. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας δεν υπάρχει, είναι μια περίπτωση που πρέπει να γελάνε. Εντάξει. Μην ασχολείστε. Δεύτερο, το πρόβλημα είναι ο Αυγενάκης. Αυτή τη στιγμή εκτίθεται. Εκτίθεται γιατί την πρώτη παρέμβασή του, την ίδια μέρα, το μόνο που δεν ακουγόταν και δεν λεγόταν στα μίντια μεταξύ παραγόντων είναι μάνες, σπίτια και θεία. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και εδώ τώρα που υπάρχει κραυγαλαίο θέμα και το κομμάτι της, των τοποθετήσεων του Κυρσάβα και βέβαια η Μπούκα, η καταγεγραμμένη σε φύλλο αγώνα Μπούκα με Λυσανίδη Γιάννη Παπαδόπουλου στο ημίχρονο του ΑΕΚ ΠΑΟΚ στον διαιτητή και δεν έχει πάρει καμία θέση. Εδώ μιλάμε πλέον για μια κατάσταση που χάνεται κάθε έλεγχος. Εκτίθεται η πολιτεία. Εμείς ξέραμε θα εκτεθεί, δεν είναι κάτι το οποίο δεν προειδοποιήσαμε. Εντάξει. Εκτίθεται η πολιτεία, φέρονται οι προθέσεις της. Με ενδιαφέρει να τοποθετείται μόνο όταν υπάρχει θέμα ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ξεκάθαρα πλέον. Τότε καταφέρνει και μπολιάζει 10 σκηνικά για να αφήσει την κοινή γνώμη να εννοηθεί ότι αναφέρεται στον ΠΑΟΚ. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι το οποίο ξεφτιλίζει τη χώρα. Δηλαδή θα πάει αυτός ο Ελβετός και θα πει εσείς, πήγα έπαιξε ένα παιχνίδι στην Ελλάδα, ήρθανε στο ημίχρονο ένας ιδιοκτήτης με το δεξί του και μου την έπεσε, δεν ξέρω πώς εφέρεται την κάρτο. Εντάξει. Και οι αστυνομικοί που ήταν συνοδεία, κοιτούσαν. Συνόδευαν. Ναι. Εντάξει, το φύλλο αγώνα, παιδιά, είναι έπος. Βέβαια, αυτό έλεγα πριν. Βέβαια. Κάτα σημεία, δηλαδή, σαν να λέει, αναρωτιέται τρεις φορές μες στο φύλλο αγώνα, αν βλέπει καλά που ο αστυνομικός έχει βάλει συνοδεία αυτό που του κάνει μπούκα. Είναι Σταύρο, πίσω από το μηχανή. Σταύρο, γράφει ξεκάθαρα, διαμαρτύρονται έντονα. Οι αστυνομικοί δεν μας προστάτευσαν. Μετά λέει ότι μπήκε μέσα στα αποδυτήρια. Άρα υπάρχει εισβολή. Ξαναλέει, διαμαρτύρονται έντονα. Και στο τέλος λέει, κανένας αστυνομικός δεν προσπάθησε να μπει να μας βοηθήσει. Είναι λέξεις που δεν είναι ότι πήγε και ο Μελισανίδης, καλησπέρα σας, συγγνώμη που σε ενοχλώ. Θέλω να παραπονηθώ. Όταν κάνει λόγο για προστασία που δεν είχε ο άνθρωπος και δεν τον βοήθησε κανένας, μιλάμε για εισβολή. Ανεξάρτητα γράφει στο τέλος ότι μας ζήτησε πολύ ευγενικά συγγνώμη αφού έγινε η δουλειά. Που αναρωτιώσουν χθες γιατί και πώς και τα λοιπά. Το μάθαμε όλοι λίγο αργότερα από την αποκάλυψη του Sport DNA. Εντάξει. Ναι. Μετά λέει ζήτησε συγγνώμη. Πολύ ευγενικά κιόλας. Ναι. Αλλά όντως, αυτό το είπα και εγώ νωρίτερα, το φύλλο αγώνας είναι έπος. Έπος. Θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα σε μια ταινία στο μέλλον. Ναι. Ένα λεπτό είναι πάνω από το κεφάλι του. Και ο τέταρτος προσπαθεί να το σώσει. Δηλαδή. Και βέβαια υπάρχει μετά η κλασική διαρροή της ΑΕΚ για ήπια διαμαρτυρία. Ναι, ναι, ναι. Ποια ήπια διαμαρτυρία ρε ΑΕΚ. Και, δηλαδή ήπια διαμαρτυρία τι. Δηλαδή είπε ο Μελισανίδης στον διευθυντή, σας παρακαλώ, δώστε κανένα φάουλ. Ναι, σας παρακαλώ γιατί τα δίνετε όλα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Που δεν έδωσε τίποτα, μεταξύ, αλλά οκ. Okay. Ωραία, δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Ναι, δεν υπάρχει φάση βασικά. Ναι. Αφού παίζουμε καλή άμυνα, αφού κλέβουμε μπάλες και παίζουμε στον χώρο, δεν υπάρχει πάλι. Μπορεί να του είπε, ρε παιδί μου, σας παρακαλώ, κάντε ό,τι μπορείτε για να σκόψουμε λίγο. Γιατί ο λιμιός που μου ανεβαίνει όποτε θέλει. Ναι. Μπορεί και αυτό. Και αυτό. Μιλάμε για μια κατάσταση, η ΑΕΚ βέβαια πατάει πάλι στο γεγονός της εικόνας που βάλουμε το πιστόλι. Παιδιά, είναι μια εικόνα 5 δευτερολέπτων.
σταματήστε να το παίρνετε ηθική όλη σε αυτή τη χώρα και να νομιμοποιείτε πεσήματα σε βουλευτές, το ξύλο στο τζίλο, επειδή ο πληροφορεί νόμιμα ο μεγάλο μέτωπος του. Δεν το έβγαλε το πιστόλι να πυροβολήσει 12, γιατί αυτοί συμπεριφέρονται σαν να έχει κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Ωραία. Αν δεν εξετάσουμε το γιατί δεν το έκανε, το εξετάζουμε. Ωραία. Αλλά το να παρουσιάζουμε μία εικόνα ως το μέγιστο δεινό που έχει τραβήξει η ποδοσφαιρική Ελλάδα, ενώ γίνονται όργια, εντάξει, είναι παραπάει. Και εδώ τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι θεσμοί. Δηλαδή πώς θα λειτουργήσει η Κυπαγική Επιτροπή της Λίγκας, πώς θα λειτουργήσει το ευρωβάθμιο της ΕΠΟ, πώς θα λειτουργήσει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, πώς θα λειτουργήσει να δέβουμε με τιμωρία έδρας και αφαιρέσεις βαθμών, έτσι. Ναι. Αν τηρηθούν οι νόμοι. Ναι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο τύπος θα περνάει στον τούκο. Φανταστείτε τι θα γινότανε αν ήταν ο Ιβάν στη θέση. Αυτό λέγαμε πριν, ναι. Φανταστείτε τι θα γινόταν. Και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και παντού. Δεν θα υπήρχε. Ναι. Ανάλυση, αναλύσει και αναλύσει. Τίποτα θα επέστρεφε στη χώρα και η UNICEF που έφυγε άρων άρων, γιατί και εκεί γίνε κάτι. Παρασπονδίες στην Αθήνα κάτω, χορηγός του Ολυμπιακού. Αλλά θα επέστρεφε και η UNICEF να πει ότι εντάξει. Αν ήταν στη θέση σου. Αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένος κυρίως ο Αυγενάκης. Δεν ξέρω αν μέσα στην ημέρα θα κάνει κάτι. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τζαουδάκης που είναι το επικοινωνιακό του δεξί ασχοληθεί με αυτή την ιστορία ή θυμηθεί ότι σε κάποια φάση έγινε η αγαπημένη εβδομάδα για επιβλήση του τοπού μας. Να το ξεκινάμε αυτό. Ωραία. Να δούμε λίγο λοιπόν τι θα κάνει η πλευρά Αυγενάκη, η οποία αυτή τη στιγμή μάλλον έχει πάθει αφωνία. Μπορεί να τραγουδούσε, να ήταν πουθενά σε κανένα μπουζουξίδικο συναχαρνών με τη Σούλη Μούλη και τη Τούλη Τούλη, τις γνωστές τραγουδιάρες, και να μην μπορεί να φωνεί να μιλήσει ο άνθρωπος. Ή μπορεί να ασχολείται, Σταύρο, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα, να ασχολείται με τις καταγγελίες των αστυνομικών για μαχαιρώματα σε αστυνομικούς από παντού στη ΣΑΕΚ. Μπορεί με αυτό να καταπιάνεται, κατάλαβες. Με ενδιαφέρει να δω ποια είναι η θέση του σε ένα τόσο τέτοιο θέμα που αλλοιώνει ωραία το πρωτάθλημα. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός είναι πρώτος μετά από 371 μέρες. Εντάξει. Γιατί εξαφανίστηκε μια εικόνα, καλά τώρα σκεφτόμουν χθες τι θα γινότανε, αν ξέρω εγώ η φάση του πίσω με τον Άρη ήταν στο Καραϊσκάκι. Ναι. Στο πλάνο, ωραία, θα είχε εξαφανιστεί ο πίσω μας. Δηλαδή, θα έκανε κάποιος μια κεφαλιά, αλλά δεν θα έλεγε ποιος είναι. Μια οντότητα. Ναι. Θα γινόταν μια κεφαλιά, ρε. Δηλαδή, okay. Ο αέρας. Χωρίς την έσβρωξε. Χωρίς άνθρωπο, ναι. Ναι. Ναι, ότι ξαφνικά, ξέρω εγώ, σε εκείνο το σημείο εμφανίστηκαν 302 μποφόρ. Ωραία. Χτυπήσαν την μπάλα. Εντάξει. Και μετά σκόραρε ο Μάτος, ο Χιμάτος, ο Αμπελαουή. Ωραία. Σε κενό τέρμα και είναι καθαρό τον κόλ. Θα διάβαζε ότι το ήθελε τόσο πολύ ο Ολυμπιακός που η μπάλα έφυγε μόνη της. Ναι. Αυτό το έβαλε η κερκίδα. Ωραία. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει η φάση της μπαράλες που είναι 2 βαθμοί για τον Ολυμπιακό και υπάρχει καπάκι. Ωραία. Το σκάνδαλο μετά από τραμπούκο που έφαγαν στο ημίχρονο. Οι διαιτητές, υπάρχει η κλοπή της φάσης του δεύτερου γκολ της ΑΕΚ που θα έπρεπε να πάει να δει το ΒΑΡ, να δει το πεντακάθαρο φάουλ και να τα κυρώσει. Άλλοι 2 βαθμοί. Δηλαδή ενώ ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είναι 2 βαθμούς πάνω, ωραία, είναι 2 βαθμούς κάτω. Ναι. Αν αυτό δεν είναι αλλίωση του προβλήματος, τότε άντε πάτε ψοφίστε όλοι σε μια γωνία, να τελειώνουμε. Αυτή είναι η εικόνα. Και, όλα... και να γυρίσεις, δηλαδή, ναι, και να γυρίσεις να πεις τι δηλαδή. Και όλα αυτά, Σταύρο, όχι Νοέμβριο-Δεκέμβριο, μιλάμε σήμερα μπήκε Οκτώβριος, εντάξει. Ναι. Εντάξει, και πέρσι το πήραμε -2. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Αλλά κάπου μην παίζουν με την νοημοσύνη μου. Ρε, έλεγα πριν στο Στέργιο ότι αυτό που κάνει η ΑΕΚ από χθες το μεσημέρι είναι σαν να μην υπάρχει ο Κλόσνερ και να μην υπάρχει αυτή η έκθεση και να βγει και ο ΠΑΟΚ και να είπε ότι έγινε αυτό και αυτό και να τον αμφισβητούν, ας πούμε. Ενώ υπάρχει έκθεση. Φάουλ του Αγκούστο τώρα, εσύ. Εδώ αμφισβητούν
Εδώ λένε ότι είναι το χέρι του κάνει ασπέρση. Οι άνθρωποι έχουν μαλώσει με την αλήθεια. Ναι, πραγματικά. Δεν είναι. Συνάντησα την αλήθεια στον δρόμο και την κοιτάξανε λίγο και λένε κάπου σε ξέρω. Έχω καιρό να σε δω. Ναι, κάπου σε ξέρω. Ναι. Δεν την έχω κιόλα εδώ. Κάπου σε ξέρω. Ναι. Εντάξει, ρε, οι άνθρωποι καταθέτουν ψέματα στην αστυνομία. Δεν καταθέτουν τώρα στις εφημερίδες. Εντάξει, άστο. Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει η ΑΕΚ. Με νοιάζει τι κάνουν αυτοί που είπε νωρίτερα. Και για να συνημερώσω, διαβάζω το Sport DNA. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ραντεβού του Λευτέρη Αυγενάκη και του Μάγια Αγγελόπουλου με κεντρικό θέμα το γήπεδο στα Ανολιώσια. Ναι. Ο Λευτέρης Αυγενάκης υποδέχτηκε με χαμόγελο τον Αγγελόπουλο κτλ. Και τώρα είναι σε εξέλιξη. Υποδέχτηκε με χαμόγελο τον Αγγελόπουλο. Ναι. Ενώ στο γραφείο του Υφυπουργού ήταν παρόν και ένας νομικός σύμβουλος. Άρα έχει δουλειά τώρα ο Υφυπουργός. Να δούμε τι θα γίνει. Μπράβο του στον Υφυπουργό που έχει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά παιδιά μας πιάσανε. Γίνεται ένας χαμός. Ναι, μας πιάσανε παιδιά. Καταλάβανε τι κάνουμε. Εντάξει τώρα, μην αρχίσουμε να λέμε τα ίδια τώρα. Οι άνθρωποι έχουν μάθει να έχουν την πίτα δικιά τους και να δαιμονοποιούν οτιδήποτε έχει να κάνει με κομμάτι της πίτας που δικαιούνται άλλοι. Εντάξει. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις ομάδες, έχει να κάνει με τους θεσμούς, έχει να κάνει με τα μίντια, έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις. Η ατυχία του Δημήτρη Μελισσανίδη, Σταύρο και Αγάπη, είναι ότι ο διαιτητής ήταν ξένος. Δηλαδή, Έλληνας διαιτητής μπορεί και να μην το έγραφε, Σταύρο, λέω εγώ. Ένα διαιτητής θα έλεγε ότι μπήκαν με λουλούδια ο Δημήτρης Μελισσανίδης και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ορχιδέες. Ναι, ορχιδέες. Ναι. Ότι... Μου κάναν δωρό ένα κασκόλ. Μου κάναν δωρό ένα κασκόλ με την Αγία Σοφιά. Ναι, και είπαν τα καλύτερα. Για την για το δεύτερο παρουσία του στο παιχνίδι. Ναι. Και ευχήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο να δοθούν περισσότερα φάουλ γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό του αγώνα. Σωστό, ναι. Εντάξει, αν το έγραφε, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην το έγραφε. Ναι, εντάξει, πολλά δεν έχουν γραφτεί του αγώνα σε ναι. Όλες τις ομάδες. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου δει πρώτη φορά. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία σίγουρα αλλοιώνει το πρωτάθλημα, αλλοιώνει την εμπιστοσύνη που ήδη δεν υπήρχε. Άλλοι όλοι τα πάντα. Κάμερες, Σταύρο, υπάρχουν στο ΆΚΑ. Να δούμε λίγο την ένταση, αυτό, την μπούκα, ποιοι μπήκανε. Να δούμε τους αστυνομικούς που κάνανε καλά τη δουλειά τους προφανώς. Να τους δούμε, γιατί δεν κατάλαβα. Αν υπάρχει εταιρικός εισαγγελέας και αν υπάρχει αστυνομία, όχι αυτός που συνόδευσε τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον ισχυρό άντρα της ΑΕΚ. Κάποιος άλλος. Ωραία, δηλαδή κάποιος κανονικός αστυνομικός. Έτσι, ναι. Ωραία. Όχι σαν και αυτόν εδώ που είχαμε τα μέτρα τάξης με τον Παοκάρης που νόμιζε ότι θα διαφυλάξει τον πρόεδρο του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Ούτε σαν τον άλλον που τον είχε κάνει ο καπετάνιος Σκουπίδη, τον θυμάσαι παλιότερα. Ναι. Τέλος πάντων πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να δούμε αν υπάρχουν θεσμοί. Αν δεν υπάρχουν, ή αν υπάρχουν μόνο για μας, να το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι κακό. Απλά να λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας. Δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό που κάνουμε. Εύκολο είναι. Το να μπαίνεις ξέρω εγώ στα πολιτήρια και να κάνεις bullying στον διδυτή έχοντας πλάτες αστυνομίας είναι κάτι δύσκολο. Εύκολο είναι. Αν είναι σε κάθε παιχνίδι να το κάνουμε, εμείς το κάνουμε από την αρχή. Θα μπαίνουμε μέσα και θα λέμε θέλω 32 φάουλ και ο άλλος 5. Κατάλαβες? Ναι, ναι. Αφού το θέλετε έτσι. Αλλά βέβαια αν σε βγει αυτό στην τούμπα, ωραία, θα γυρίσει και θα πει θα γραφτεί στον φύλλο αγώνα, θα μας κυνηγάνε από παντού. Δεν είναι μαγιά αυτό. Ό,τι κάνετε να κάνουμε. Ό,τι κάνετε να κάνουμε. Έχει ενδιαφέρον, Σταύρο, να δούμε τις αντιδράσεις από τα αρμόδια όργανα. Εντάξει. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να το κυνηγήσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Και αν δεν γίνει τίποτα που δεν θα είναι έκπληξη, να τους ξεφτυλίσει όσο δεν πάει, λέω εγώ. Ναι, πλέον κανονικά για μένα. Θέλει ξεφτύλα. Θέλει ξεφτύλα, δηλαδή. Δηλαδή, ναι, όχι, λέω εγώ. Ο ΤΑΔΕ υπουργός λειτουργήσε για ακόμη τα φορά σαν κόμμενα του ΤΑΔΕ. Ναι. Έτσι ναι. Θέλει πλέον. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν αλλιώς οι άνθρωποι. Ο μόνος τους φόβος είναι μην πάρουν εδώ πέρα κανένα 3% και θα χάσουν και τις εκλογές τις επόμενες. Άμα αρχίσουμε το δουλεύουμε από τώρα, 3% θα πάρουν. Το δουλεύουμε από τώρα. Ναι, γιατί αυτό συμβαίνει. Αν δηλαδή μου λένε εμένα στα μούτρα μου ότι είμαι βλαχάκι και ότι δεν πρέπει να είμαι εγώ στο παιχνίδι και να κονομάνε μόνο οι άλλοι και να παίρνουν τα πρωταθλήματα μόνο οι άλλοι. Ωραία, που σε επίπεδο επαγγελματικό μου το κάνουνε. Δηλαδή εγώ σαν Σταύρος, ωραία, βιώνω όχι ρατσισμό απλά στα media shop,
Εντάξει, βιώνω καταστάσεις που κανονικά πρέπει να ξέρουν τις παλιάρες. Ωραία. Δηλαδή μιλάμε για κατάσταση... Δεν, μην αρχίσω και τα να λέω τώρα. Μην αρχίσω να λέω για τον ΟΠΑΠ. Μην αρχίσω να λέω. Ωραία. Δεν θα τηρήσουμε ούτε μεθαύριο. Ναι. Μην πάτε να παίξετε ΟΠΑΠ. Ποτέ. Ποτέ. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Αν είναι να μου λένε στα ίσα ότι κοίτα να δεις, σε θεωρώ βλαχάκι και δεν έχεις δικαίωμα στην πίτα, ωραία, θα πρέπει να πω και εγώ σε θεωρώ βλάκα και βασικά όπου σε βρω. Όπου σε βρω. Θέλει ξεφτύλα, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Εντάξει. Όπου σε βρω. Μου κάνεις εδώ γραφείο, έκραζες τον άλλον που έκανε γραφείο του Πρωθυπουργού, ωραία, και μου κάνεις και εσύ γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Να κάνεις τι, ρε. Να κάνεις τι. Να μου λες ότι είμαι βλαχάκι και δεν έχω δικαίωμα την πίτα. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Πώς θα μαζεύετε την πίτα εκεί πέρα. Εδώ ρε Σταύρο, διαβάζεις, δηλαδή από πού να το πρωτοπιάζεις. Διαβάζεις ότι έχει κάνει καταγγελία το ΣΕΦ σε υφυπουργό γιατί του χρωστάνε 560.000 ευρώ. Και όλος τυχαίως τώρα με την Τζιλικύρ νομίζω ότι θα βρεθεί μια άκρη, να σου πω την αλήθεια, με τη νέα διοίκηση. Για τα χρέη της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ναι, η Τζιλικύρ δεν βγήκε στον Πειραιά. Πήγε, έκανε εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων και της δώσαν το ΣΕΦ. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή διαβάζεις ότι με το θέμα των χρεών, ας πούμε, θα ασχοληθεί η νέα διευθύντρια... Στο ΕΣΚΑΝ, στο ντόπινγκ, μπήκε άνθρωπος που είναι στον Ολυμπιακό στο Πόλο. Ο πατέρας του. Ναι. Ο Σκανδαλάκης. Ναι. Ωραία. Μήπως ο πατέρας είναι παοξής όμως, δεν ξέρω, όχι λες. Όχι. Δύσκολα, ναι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι μερικά πράγματα που σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Τώρα δεν είναι... να τα υποβαθμίζεις και κάνουν τόσα που σε κάποια βάση φαίνονται φυσιολογικά, παιδιά. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που γίνεται. Σταύρο, έχει πει ο Σάββας Οντορίδης, νεκροθάφτης του ελληνικού ποδοσφαίρου Περέιρα και Κοντονής, το είπε Σάββατο βράδυ, μετά το μάτι με τη Λαμία, έχουμε τρίτη μεσημέρι, δεν έχει κουνηθεί φίλο. Ναι, ρε. Εντάξει, διακούτε. Εντάξει. Εάν λοιπόν δεν βρεθεί άκρη, εγώ το λέω ξανά, πρέπει ο ΠΑΟΚ να βάλει ένα αντίστοιχο και να λέει είναι νεκροθάφτης του ποδοσφαίρου ο Μαρινάκης. Αυτό και να φεύγει. ΠΑΟΚ Λαμία, είναι νεκροθάφτης αυτός. Και κάλεσέ με. Εγώ είμαι υπέρ των κοινωνικών μηνυμάτων. Αυτό που έλεγες πριν εβδομάδα. Ναι. Μπανεράκι. Όχι στον αγροτικά. Ναι. Όχι. Και η εκπομπή συμφωνεί. Όχι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Εντάξει, τον πάω και πακτεράσει στον εκδοσμό τώρα, εντάξει, και θα πρέπει να αποτυπωθεί λίγο πιο ακραία. Εντάξει, δεν μπορεί. Ο ΠΑΟ και μια στάση αναμονής, γιατί ο κάθε νέος άνθρωπος θέλει και τον χρόνο του για να δείξει ότι λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σήμερα που μιλάμε, ο κύριος Αυγενάκης είναι αόρατος. Και δεν είναι ότι δεν δόθηκαν αφορμές, δόθηκαν πολλές. Ναι, Σταύρο, μπορείς όμως να αναγκάσεις τον κάθε Αυγενάκη να πάρει θέση. Να σου πω κάτι. Βγάζεις σήμερα ανακοίνωση και λες: Τρίτη 1 Οκτωβρίου ο Αυγενάκης παραμένει άφαντος για το έγινε στο ΆΚΑ. Αύριο το ίδιο. Τετάρτη. Επειδή δεν έχεις κάνει παράγοντας. Είναι λογικό. Δεν έχω κάνει, όχι. Ωραία, δεν έχεις κάνει. Στο Πασουλιακό λίγο πολύ παλιά. Δεν ξέρεις τι τηλέφωνα μπορεί να έχουν γίνει, τι να έχουν συζητηθεί και τι δεν τα ξέρουμε. Ωραία. Δεν τα ξέρουμε. Αλλά από εκεί και πέρα η κοινή λογική λέει ότι μετά από δύο περιπτώσεις ακραίων συμπεριφορών επικοινωνιακά του Κινσάβα και επί της ουσίας αυτό που έγινε bullying στο ντέρμπι του ΆΚΑ, εντάξει, του θυμήθηκαν ξαφνικά όλοι και δεν μιλάτε για το ποδόσφαιρο. Τι να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, βρε ζών, ωραία. Μέτρησε γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει και οι άλλοι κάνανε μπούκα στο ημίχρονο. Να θυμηθώ τώρα το άθλημα που έπρεπε να το κάνω 0-4. Βάλ' το ρε πίσες, βάλ'. Άσε μην είχε άλλα θέματα μετά ο Ελβετός τώρα, άσε. Ναι, αλλά και πάλι δεν το έβαλε ο πίσε. Δεν το έβαλε ο πίσε. Δεν δικαιούμαι να κερδίσω. Έφαγα ένα κανονικό γκολ. Και αυτό από φάλ' που δεν ήταν. Το δεύτερο δεν πρέπει να κυρωθεί. Ναι. Και η ομάδα μου δεν ήταν καλύτερη. 100%. Τέλος πάντων, δεν είναι... η κατάσταση είναι αυτή. Η κατάσταση είναι αυτή και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισορροπήσει.
Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Τα αγωνιστικά, τα αγωνιστικά από αύριο, Σταύρο. Από αύριο, μέρες έχουμε. Όχι, απλά αυτό που θέλω να πω για το αγωνιστικό είναι ότι διαβάζω ό,τι παπαριά για το τι έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σε φάση άμυνας έπαιξε 4-4-2. Και σε φάση επίθεσης έπαιξε ένα ιδιόρυθμο, τρία, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Κρέσπο, ένα, ο Αγκούστο μπροστά τους, πέντε, Λιμιός, Μίσης, Μπίσεσβαρ, Καντουρί και Γιαννούλης και ένα Άκπομ. Τρία, ένα, πέντε, ένα. Αυτό έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Για να μην διαβάζω, ο άλλος γράφει έπαιξε 4-2-3-1. Ο άλλος γράφει έπαιξε 3-5-2. Βλέπετε λίγο γήπεδο, δεν είναι κακό. Θα βγάλουμε την football πωλήση καμιά μέρα και θα τις μαζέψει όλους. Να, σε διαβάσω, να σου διαβάσω, Σταύρο, και μια είδηση πριν κλείσουμε. Γιατί συμβαίνουν αυτά. Θα σου θυμίσει ένα περιστατικό με ομάδα της πόλης μας. Πρόσφατο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα στο Sport DNA. Κλοπή μαμούθ 500.000 ευρώ στα γραφεία της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, Σταύρο. Το Σαββατοκύριακο. Ένα παράξενο. Πόσο... 500.000. Πόσο είναι το ιοφιλή. 560. Φιλίες. Πόσο. 5-20. Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Εντάξει ρε παιδιά, τόσο είναι. Ένα παράξενο περιστατικό έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες, καθώς φαίνεται πως κλάπηκαν περίπου 500.000 ευρώ, περίπου, άρα μπορεί να έχει 520, από τα γραφεία της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, χωρίς κανένα ίχνος διάρρηξης. Επαγγελματίες. Στο ΣΕΦ δέχτηκαν, λέει, στη γραφεία επίσκεψη ποντικών, Σταύρο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζημιά που φτάνει τα 500.000 ευρώ, ενώ αυτό που προξενεί εντύπωση είναι το γεγονός πως δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης από την έρευνα των ανθρώπων της Ελλάς. Ούτε φυσικά κάποιο αντικείμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους δράστες. Είναι οι δράστες Κόπερφιλτ, αυτή να ξέρεις, είναι συμμορία στην Αθήνα. Με τηλεπάθεια τα παίρνουν, όπως έλεγε και ο Λεπά. Χουντίνια. Πρακτική. Το θυμάσαι το άσμα, Σταύρο. Και κάνω έρωτα μαζί σου. Τι φώναζε ο λαός, με τηλεπάθεια. Είναι το σύνθημα. Τα θυμάσαι τα καλά του Λεπά. Εντάξει. Αυτά τα ωραία. Τα λέμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Και καλό μήνα. Και καλό μήνα. Πάλα πολλά, πάνω απ' όλα. Ευτυχισμένη τριτούλα. Λοιπόν, αυτά και με τον Σταύρο. Τι ωραία πράγματα. Είδες, Στέργιο, αυτά συμβαίνουν πλέον στις μέρες μας εβδομάδα παρά εβδομάδα. Τι γίνεται, ρε εσύ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας το Regency Casino και το θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή είναι η πρεμιέρα. Σάββατο είναι η δεύτερη παράσταση από τις συνολικές 6 του Γιάννη Πλούταρχου και του Ιού. Πρεμιέρα του Ιού Πλούταρχου στο τραγούδι γενικότερα. Πρεμιέρα του Γιάννη Πλούταρχου στο θέατρο Βεργίνα, του Regency Casino. Παρασκευή η πρεμιέρα. Το ότι θα γίνει ένας χαμός είναι το μόνο βέβαιο. Προμηθευτείτε καιρό στα εισιτήριά σας από τα ταμεία του Regency όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7 για να μην τρέχετε τελευταία ώρα και πάτε μέχρι το Regency και η παράσταση είναι sold out όπως αναμένεται. Μαζί μας είναι και η Αναδομό και σήμερα, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Όλα θα γίνουν με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Εθνικές Αντιστάσεις 171 στον πρώτο όροφο, τα νέα γραφεία. Και η στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ. Σήμερα, αύριο έχει ο ομίλος του Champions League, την Πέμπτη έχει η Europa League. Οπότε μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις. Με πολύ καθαρό μυαλό σας λέω, μισό λεπτό. Ναι. Και χωρίς. Συναισθηματισμό. Ναι. Τότε να μπάγκερ άσος στο 3.45. Σε καλή μεριά. Τότε να μπάγκερ να άσος στο 3.45. Σε καλή ακούστε μεριά. Σκάλα. Okay, ναι. Λοιπόν, και μαζί μας στην πρώτη ώρα τα Welcome Stores Αλεξιάδης. Είτε ψάχνετε ηλεκτρικές είτε ηλεκτρονικές συσκευές, θα τα βρείτε όλα στα Welcome Stores Αλεξιάδης. Στους Αμπελόκηπους, Φιλιππούπολης 57. Όλα παιδιά σε τιμές κόστους. Πάρα πολλές μεγάλες προσφορές. Είτε ψάχνετε κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και ηλεκτρονικές, κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, λάπτοπ, εκτυπωτές, DVD players, όλα θα τα βρείτε στα Welcome Stores Αλεξιάδης με πάρα πολύ μεγάλες προσφορές και σε τιμές κόστους, ξαναλέω, Αμπελόκηποι, Φιλιππούπολης 57. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Το μήνυμα σου, Παύλο, το είδα αφού κλείσαμε το Σταύρο. Θα τον ρωτήσουμε αύριο, εδώ θα είναι μαζί. Ρωτήστε τον Σταύρο, λέει ο Παύλος, για τη βλάβη στο ΒΑΡ στην Ξάνθη που δεν άνοιξε ρουθούνη. Μήπως αποτελέσει δεδομένο για να χαλάει το ΒΑΡ στο Καραϊσκάκι.
το ερώτημα του Παύλου. Θα το θυμηθώ αύριο και θα το μεταφέρω στον στο Σταύρο. Σας είπαμε για την κλοπή μαμούθ 500.000 ευρώ στα γραφεία της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι θα αφήνει τα λεφτά η ΚΑΕ, να ξέρεις. Στα γραφεία. Χήμα. 500.000 εδώ, 500.000 εκεί. Ότι είναι απλή, ότι όλοι παίκτες δεν έχει σημασία, αλλά εμείς αφήνουμε μισό εκατομμύριο στα γραφεία. Φοβερά πράγματα, εντάξει. Κάτι γίνεται με τις κλοπές σε ομάδες. Με τον Άρη δεν ξέρω, βγάλαν άκρη. Βρέθηκαν οι ένοχοι. Βρέθηκαν οι ένοχοι, όχι. Πού να βρεθούν. Πού να βρεθούν. Με τον Ολυμπιακό φαντάζομαι δεν θα βρεθούν. Εδώ οι άνθρωποι είναι μάγοι, δεν κάναν ούτε καν διάρρηξη. Μπήκαν έτσι, όπως αναφέρει η αστυνομία. Να πω ότι είναι παπάς η όλη ιστορία, δεν ξέρω. Υπάρχει αυτό στο μυαλό μου. Να σας πω την αλήθεια, είμαι λίγο καχύποπτος. Να βγει μαζί και το χρέος του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ και σχεδόν ταυτόχρονα η κλοπή μαμούθ 500.000 ευρώ που τα αφήνουν έτσι οι Αγγελόπουλοι στα γραφεία. Χήμα, έχουμε πολλά. Εντάξει, Αστρία, το βλέπεις. Αν έχετε 500.000 ευρώ, πλέον στη ΔΕΗ. Το εμπιστεύεσαι σε συγγενή, κινδυνεύεις. Το εμπιστεύεσαι σε άνθρωπο της ομάδας σου, κινδυνεύεις. Το αφήνεις στα γραφεία, κινδυνεύεις. Τι να κάνεις, ρε φίλε, με τα λεφτά σου. Φιλικό μου πρόσωπο έχει θέμα με τη ΔΕΗ, δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή του ζητάνε κάτι προκαταβολές για διαγωνισμό 2.000 ευρώ. Ναι. Και προσφέρθηκα και μιλάω σοβαρά, θα πάω μαζί του μεθαύριο να κάνουμε έτσι μια ωραία κουβεντούλα και με τη ΔΕΗ. Εντάξει. Αποφασισμένος. Αποφασισμένος γιατί εντάξει. Θα τους πω, θα πάνε τα πάρετε από την ΠΑΕ Άρης, από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, από το ΓΑΜΑ ΣΥΜΕΡΑ ΚΛΙΣ. Εντάξει, θέλουμε κι εμείς ένα διακανονισμό ανάλογο. Δηλαδή, τι έχει δώσει ο Άρης. Δεν φαντάζομαι να δώσει προκαταβολή από το 1.600-200.000 ευρώ ή 300.000. Δύσκολα. Όχι, περνάνε δύσκολα τώρα γιατί έτυχαν έτσι, λοιπόν, διάφορα πράγματα έτσι, μαζί. Έτσι λοιπόν θα φέρετε και ΔΕΗ και σε εμάς. Παρέδειξε ήταν αυτό. Σου λέω, δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν. Δεν μπορείς. Βλέπεις να μην σημαίνει. Μπορώ να αφήσω στα γραφεία μου ρησιακά 500.000 ευρώ. Μέσα από το Κυριακό. Να μην μπορώ να τα αφήσω. Και να έρχονται κάποιοι ποντικοί και να τα παίρνουν. Παλιά κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές και τα γραφεία ανοιχτά. Παλιά. Στα καλά χρόνια. Παλιά. Της Χούντας. Σου λέω τώρα ότι συγγενικό πρόσωπο δεν εμπιστεύεσαι. Βλέπεις τι γίνεται. Τα δεις, δεις τον ξάδερφο. Σε ένα μήνυμα, δύο περιστατικά έχεις εσύ. Δύο ομάδες. Δεν γίνεται. Σε τι κοινωνία ζούμε, αγάπη. Στέριο. Και θα φέρουμε τα παιδιά μας. Έτσι. Δεν γίνεται να μπει μια τάξη. Να βρεθούν οι ένοχοι. Σωστό. Κοίταξε, μπορεί να σκέφτηκε ένας από τους δύο Αγγελόπουλους να δώσει τα λεφτά σε κάποιον ξάδερφο. Ναι. Να σου λέει, όπα. Δεν είναι στη γνία με τον Άρη. Άσε τα γραφεία. Αλλά από εκεί και από εκεί μάλλον. Οι αόρατοι κλέφτες βρήκαν τρόπο και τα έκλεψαν. Λοιπόν, θα περιμένουμε και μέσα στην ημέρα μια τοποθέτηση του αγαπημένου μας πλέον υφυπουργού. Πολύ ευαίσθητου σε θέματα βίας και ανομίας. Καλά, κάτσε να τελειώσει το ραντεβού εκεί για την μπασκετική άκρη. Είναι το ραντεβού, βέβαια. Και θα δούμε με μετά. Χαμόγελο πάντως υποδέχτηκε όπως διαβάζουμε. Εντάξει, λοιπόν. Η ομάδα στρέφεται, δεν έχει άλλη επιλογή. Στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Επιστρέφει ο Μάτος. Δεν επιστρέφει ο Πέλκας ακόμα. Ναι. Μαουρίσιο υπολογίζεται, όπως φάνηκε και στο ΆΚΑ, ναι. Αφού μπήκε να παίξει. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Αστέρας Τρίπολης. Και δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί που έχει πάρει στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Γενικότερα ο Αστέρας δεν πατάει καλά. 3-0 από τον Όφη έχασε ο Αστέρας. Ή 3-1. 3-1. Ναι. Αλλά πάντα, σχεδόν πάντα μάλλον, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ο ΠΑΟΚ τα βρίσκει σκούρα. Αυτό το Αστέρα μου, Ανάσα μου, Στέργιο, μας έχει μείνει. Εντάξει, έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση τελευταία χρόνια, αλλά πάλι. Και πέρσι δύσκολα ήταν. Πέρσι δύσκολα. Αλλά ήταν και τον γκολ του Αντρέ, από το σπίτι του, Στέργιο. Θετικό για τον. Στον Πανετολικό ήταν αυτό. Α, Πανετολικό ήταν εκείνο. Πάλι όμως ο Βιερίνη το έχει βάλει. Και στον Αστέρα. Και εγώ λίγο τα μπερδεύω, Πανετολικό Αστέρα. Κύριε, πάλι του Βιερίνη τα γκολ στον Αστέρα. Το φάουλ, έπρεπε. Ναι, πάλι ο Βιερίνη ήταν. Ναι. Ωραία, ήταν και το φάουλ του Βιερίνη. Ήσουν Στέργιο πέρυσι. Ναι. Να πας και φέτος. Ο Αστέρας θα αγωνιστεί χωρίς τον Ιγκλέσιας που αποβλήθηκε στο Γεντί Κουλέ. Αυτός ο Ιγκλέσιας πραγματικά δηλαδή. Απουσία, το ότι έχει βγάλει σχεδόν όλα τα μάτς με τον Πάκο Ιγκλέσιας, πρέπει να πάρει 18 κόκκινες. Ναι, ρε, εσύ, πραγματικά. Είναι πραγματικά για να μπει στο βιβλίο Γκίνες. Τέλος πάντων, σε ό,τι κατάσταση και να είναι ο Αστέρας, ο Πάκο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Ξαναλέω, το γήπεδο δεν ξέρω τι θέμα έχει, αλλά ο Πάκο τα βρίσκει σκούρα. Σε γενικές γραμμές. Εύκολα, δύσκολα, με μεγάλο σκορ, με μικρό,
Πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει τρόπο να επιστρέψει στις νίκες. Στη χειρότερη περίπτωση, εάν ο Ολυμπιακός περάσει νικηφόρα από το Χαριλάου, να παραμείνει η διαφορά στους 2 βαθμούς. Και ο ΠΑΟΚ να κλείσει αυτή την τετράδα αγώνων με ατρόμητο Άρη, ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης, έχοντας πάρει 8 βαθμούς. Νομίζω θα είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Να μην έχει τρίτη συνεχόμενη απώλεια. Γιατί δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο στην έκτη στροφή του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός να έχει 16 και ο ΠΑΟΚ να έχει 11. 5 βαθμοί με το καλημέρα. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός δύσκολα να τραυματίσει με τον Άρη, τον Χαριλάου. Ναι, Βέβαια είναι μετά το ματς του ΠΑΟΚ, οπότε. Είναι μετά, βέβαια. Και καλός ο κόσμος είναι λίγο έτσι. Τι. Είναι σκεπτικός, ρε παιδί μου. Σου λέει εντάξει, ότι αν ο ΠΑΟΚ στραβοπατήσει. Ρε, και ο Άρης είναι δύσκολα. Είναι αυτό που σας έλεγα και 5 βαθμούς έχει. Και μετά πάει. Πάει Ξάνθη μετά. Ξάνθη. Πάει Ξάνθη. Κοίταξε. Λέει ο φίλος του ΠΑΟΚ ότι αν ο ΠΑΟΚ στραβοπατήσει. Μπορεί παίξει του Ολυμπιακού, είναι πιο χαλαρή, ρε παιδί μου. Ή μπορεί παίξει του Άρη, ή μπορεί παίξει του Άρη να το φέρουν πολύ. Και να παλέψουν μέχρι το τέλος. Ναι. Μπορεί αυτό, γιατί είναι δύσκολα. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει ούτε θα κάνει ο Άρης του Ολυμπιακός. Μας νοιάζει λίγο, εντάξει. Πρωτίστως και χρονικά, επειδή προηγεί το ΠΑΟΚ, πρέπει να κερδίσει. Μετά. Τώρα, αν βρεθεί στην κορυφή, ή αν βρεθεί ισόβαθμος, ή αν βρεθεί στο μείον 2, όπως είναι και τώρα η κατάσταση, θα το δούμε το βράδυ της Κυριακής. Γιατί θυμίζω, ο ΠΑΟΚ παίζει στις 5 και 4, Άρης Ολυμπιακός είναι στις 7.30. Ναι. Εντάξει, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και πώς θα κυλήσει η προετοιμασία. Τρίτη σήμερα, το σημαντικότερο είναι να μην προκύψει κανένα πρόβλημα μέχρι και την Κυριακή. Ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει κανένα, εννοώ κανένα. Και να δει ο Φερέιρα τα κομμάτια του αγώνα που ο ΠΑΟΚ είχε κάποια θεματάκια, αν απομονώσουμε το διαιτητή. Πώς αυτά θα γίνουν ακόμα λιγότερα και θα κρατήσει ο ΠΑΟΚ την ορμή και το πλάνο και την πολύ καλή εφαρμογή του πλάνου, γιατί αυτό έχει σημασία. Το να υπάρχει πλάνο και να μην εφαρμοστεί δεν λέει και τίποτα. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είχε φοβερό πλάνο στο ΆΚΑ, πολύ καλό διάβασμα του Φερέιρα και του συνεργάτες του και ο ΠΑΟΚ εφάρμοσε το πλάνο κατά γράμμα, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί το ίδιο ορμητικός, το ίδιο αποτελεσματικός και στην Τρίπολη να πάρει μια νίκη. Και να δεις το διάστημα της διακοπής που ακολουθεί, ο Φερέιρα πώς θα κάνει ακόμα καλύτερη την ομάδα. Κοίτα θυμίζω τώρα. Το επόμενο μάτς μετά τον Αστέρα Τρίπολης είναι με τη Λαμία γύρω στις, κάτσε να σου πω... 25-26 πρέπει να είναι. 20... Ή πιο νωρίς. Όχι. 18-19. Είναι 19 Σάββατο 20 εκεί. 19 Σάββατο ή 20 Κυριακή. Άρα... Θα είναι καλό και για την ψυχολογία και του Φερέιρα και του κόσμου και των παιχτών και του Ιβάν Σαββίδη και της διοίκησης ο ΠΑΟΚ να περάσει νικηφόρα από το Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι τα παιχνίδια που ο Ολυμπιακός έχει σημειώσει ως πιθανή γκέλα του ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να αφήσει βαθμούς για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Κλήθηκε σε απολογία από το πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λίγκας ο Δημήτρης Μελιστανίδης. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Η κλήση απολογία αφορά το άρθρο 12, παράγραφος 5 του ΚΑΠ και προβλέπει ποινή αποκλεισμού 1-6 αγωνιστικές, απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 1 έως 12 μήνες και πρόστιμο από 10 έως 5.000 ευρώ. Αυτά προβλέπει ο ΚΑΠ. Και κλήθηκε σε απολογία και η ΑΕΚ. Θα το ψάξουμε λίγο. Ενδεχομένως να μην προβλέπει αφαίρεση βαθμών, δεν ξέρω. Θα πρέπει λίγο να διαβάσουμε και τον ΚΑΠ, γιατί έχουν γίνει και αλλαγές. Αυτά σαν είδηση τελευταία στιγμή. Κοίτα στο αγωνιστικό. Νομίζω στο τέρμα δεν θα υπάρξει πάλι αλλαγή. Δηλαδή ο Ζήφκοβιτς από τη στιγμή που επιλέχθηκε να μπει στο ΆΚΑ θα συνεχίσει κανονικά. Στην άμυνα θα επιστρέψει ο Μάτος. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή με το Βαρέλα, που δεν είναι καλά. Δεν έχω κρατάω εκεί μία δεύτερη σκέψη ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Δεν το πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Σαν μια πρώτη ανάγνωση. Αλλά εγώ το κρατάω λίγο γιατί μέχρι... είναι παρεταμένο κακό ναι. Διάστημα για τον Βαρέλα. Δεν ξέρω και ο Ίγκασον σε τι κατάσταση είναι. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι πολύ χειρότερος από αυτό το Βαρέλα που βλέπουμε, αλλά οκ, okay, το κρατάμε. Στη μεσαία γραμμή και ο Μίσιτς είναι σε φοβερή κατάσταση νομίζω. Και ο Αγκούστο ήταν καλός στο ΆΚΑ.
και μεσοεπιθετικά, από τη στιγμή που δεν έχει επιστρέψει ακόμη ο Πέλκας. Και εκεί θα φανεί αν θα επιλέξει κάτι διαφορετικό Φερέιρα ή αν θα πάει με την ίδια συνταγή του ΟΑΚΑ. Ο Ζαμπάιτς κι αλλιώς δεν είναι και αυτός σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Μπίσεσβαρ επίσης νομίζω δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα δούμε αν υπάρχει. Είναι η χειρότερη κατάσταση που μπορεί να υπάρχει ο Μπίσεσβαρ. Αν υπάρχει ενδεχόμενο στόχο ή κάτι διαφορετικό τις επόμενες ημέρες. Δεν νομίζω τόσο σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Αλλά η απουσία του Πέλκα ουσιαστικά δεν δίνει και πολλές επιλογές στον Φερέιρα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Μπίσεσβαρ. Κοίτα, επειδή είναι πάλι εκτός έδρας, νομίζω ότι βολεύει αυτό το ο Μπίσεσβαρ εκεί στον άξονα περίπου και ο Καντούρι να έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο, να μην κολλάει μόνο αριστερά, αλλά να μπαίνει και πιο μέσα να συγκλίνει. Ναι. Δηλαδή βγήκε στο ΆΚΑ σε μεγάλο βαθμό. Με τον Μπίσεσβαρ και όλος να μην είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Πρέπει ο Μπίσεσβαρ να ανέβει. Ναι, ότι πρέπει να ανέβει. Το λέμε πρέπει. Εδώ και ένα μήνα. Είναι επιτακτική ανάγκη. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα χωρίς τον πολύ καλό Μπίσεσβαρ. Είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, θα πρέπει λοιπόν και ο Ολλανδός. Και μπροστά έχει ενδιαφέρον τώρα. Να δεις άμα θα επιμείνει Σβιντέρσκι, αν θα μπει Ακπόμ. Που νομίζω στο ΆΚΑ ήταν. Όταν μπήκε. Ο Ακπόμ έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Όταν δηλαδή, δύο φάσεις είναι δικές. Όταν κύλεις το μάτς, έτσι όμως δεν μπορείς να αφήσεις τον Σβιντέρσκι εκτός αποστολής. Εκτός δεκάδας. Δεν ξέρεις. Ενδεχόμενο να βάλει και τους δύο νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Θα όχι, δούμε όλα αυτά. Δεν νομίζω. Αν και είναι νωρίς ακόμη, σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία. Θα δούμε τι θα δοκιμαστεί μέχρι. Που δεν δοκιμάζεται πολλά, αλλά τι θα βγει τέλος πάντων τις προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή ή Σάββατο. Και υπάρχει ο Μαουρίσιο, έτσι. Εντάξει, βασικώς δεν νομίζω. Όχι, δεν αλλά υπάρχει και ο Μαουρίσιο πλέον. Νομίζω ότι αν το παιχνίδι εξελιχθεί καλά, ή αν είναι τόσο έτοιμος ο Βραζιλιάνος, που μάλλον είναι. Εντάξει, εδώ πήγε στο 2-2 στο ΆΚΑ. Μπορεί να το δούμε ένα 20 λεπτό, ένα μισάωρο και μετά τη διακοπή να αρχίζει να λογίζεται ως βασικός ο Μαουρίσιο και θα αρχίσει να έχει και περισσότερες λύσεις σιγά-σιγά. Ο Αμπέλ Φερέιρα. Μετά τη διακοπή, νομίζω το δίδυμο Μίσιτς Μαουρίσιο σιγά σιγά θα κλειδώσει. Αυτό φαίνεται ναι. Τουλάχιστον με βάση την εικόνα όλων. Και θα έχει ο Φερέιρα τις επιλογές και του Ελκαντουρί και του Αουγκούστο, θα έχει και την επιλογή του Εσίτη. Ναι. Βελτιώνεται σε σημαντικό βαθμό η κατάσταση. Και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, εάν και εφόσον σε τρεις εβδομάδες, τέσσερις, αρχίζει και γυμνάζεται κανονικά ο Βέρμπλουμ και αφήσει πίσω του το πρόβλημα τραυματισμού. Μακάρι να συμβεί και για τον ΠΑΟ και για τον Σουηδό. Αν δεν συμβεί, θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο ΠΑΟ. Πάντως, έχει παιχνίδια με ενδιαφέρον στην έκτη αγωνιστική. Σάββατο Παναθηναϊκός Ξάνθη. Αν η Ξάνθη συνεχίσει με μία νίκη, αν και ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος, νομίζω ότι θα δείξει από την αρχή η Ξάνθη ότι αυτή η 12 βαθμοί που έχει δεν είναι πυροτέχνημα και θα αρχίσει να νιώθει πιο άνετα για μια θέση στην εξάδα, που δεν προέκυπτε κάτι τέτοιο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Λάρισα ΑΕΚ στο LFC Arena, Σάββατο στις 7.30. Κυριακή Βόλος Ατρόμητος στο μεσημέρι, είπαμε Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 5 και 4. Όφη Πανιώνιος την ίδια ώρα, Άρης Ολυμπιακός και Λαμία Πανετολικός Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Έτσι έχει το πρόγραμμα. Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα. Παρέα. Με το Beezy Router. Η Beezy σας δίνει τη λύση αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Web TV. Είτε είστε ιδιώτες, είτε είστε επαγγελματίες. Το Beezy Router είναι εδώ για να σε βοηθήσει να δεις με την άνεσή σου οτιδήποτε θελήσεις. Είναι μια προηγμένη συσκευή router με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που σου δίνει το αντίστοιχο του παρόχου σου. Καλείς το 2312 31 34 34 και το Beezy Router έρχεται στην πόρτα σου. Και ξανά μαζί μας ο Φτύκας, πλακάκια και ήδη γίνεις. Με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη. Για όλο το φθινόπωρο. Πάρα πολύ οικονομικές λύσεις και ποιοτικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Και φυσικά ο Φτύκας φροντίζει για τη δωρεάν μεταφορά ό,τι και αν αγοράσετε στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτύκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού ή στο τηλέφωνο 2310-905-503. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Παρέα και με τα ΝΑΚ. Όπου υπάρχουν πολλές επιλογές για άντρες, γυναίκες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Το νέο κατάστημα είναι Τσιμισκή με Αριστοτέλους και φυσικά πλατεία Αγίας Σοφίας με Τένιαν Κόσμος, Ελευθέρως Βενιζέλος και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σας διάβασα νωρίτερα για την κλήση απολογία του Δημήτρη Μελισσανίδη από το μονομελές πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λίγκας. Σας διάβασα και τις ποινές
που προβλέπει ο ΚΑΠ σύμφωνα με το άρθρο για το οποίο κλήθηκε ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Εντάξει, δεν αναφέρει η κλήση το άρθρο 19. Καλείται σε απολογία για το άρθρο 12 του ΚΑΠ που περιλαμβάνει αυτά που σας διάβασα, αποκλεισμός 1-6 αγωνιστικές, απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 1-12 μήνες έως 12 μήνες, χρηματική ποινή από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Το άρθρο αυτό, σας το είπα και νωρίτερα, δεν περιλαμβάνει αφαίρεση βαθμών, γιατί δεν κλήθηκε ο Δημήτρης Μελισσανίδης και ο Παπαδόπουλος σύμφωνα με το άρθρο 19 του ανανεωμένου ΚΑΠ, που αναφέρει λοιπόν το άρθρο 19, απειλές εκφοβισμός. Οποιοδήποτε εμπίπτει στον παρόντα κώδικα, ο οποίος εκφοβίζει έναν αξιωματούχο του αγώνα ή οποιονδήποτε εντεταλμένο εν γέννη ποδοσφαιρικό όργανο με απειλές ή με άλλο άμεσο ή έμεσο τρόπο, θα τιμωρείται με χρηματική ποινή 50.000 ευρώ τουλάχιστον και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 3 έως 5 έτη. Εάν υπέτεια είναι η ομάδα, επιβάλλονται ποινές ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές, αφαίρεση βαθμών και υποβιβασμού ομάδας. Αυτό αναφέρει το άρθρο 19 για απειλές και εκφοβισμό. Είτε απειλές άμεσες είτε έμεσες. Επειδή όμως κλήθηκε για το άρθρο 12 του ΚΑΠ, οι ποινές είναι αυτές, τις ξαναλέω, αποκλεισμός του παραβάτη από 1-6 αγωνιστικές ημέρες, απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 1-12 μήνες και χρηματική ποινή από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική λέει ότι θα υπάρξει απαγόρευση εισόδου και ένα πρόστιμο ή μπορεί να υπάρξει μόνο πρόστιμο, αλλά και απαγόρευση εισόδου να υπάρχει. Με ξέρεις τον Ιβάν Σαββίδη δεν έχει αγγίξει κανέναν άλλο παράγοντα η απαγόρευση εισόδου. Ούτε Μαρινάκη, ούτε Δημήτρη Γιανακόπουλο, ούτε. Όχι, παντού είναι κανονικά. Δεν, υπάρχει, δεν βλέπω δυσκολία. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ Ιβάν Σαββίδης αυτοτιμωρείται. Δεν χρειάζεται καν να του πει κάποιο κάτι. Ναι. Το κάνει και ο ίδιος του. Αλλά οκ, άλλη κουβέντα. Είναι ο πρώτος και τελευταίος παράγοντας στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, του ποδοσφαίρου αλλά και του μπάσκετ, που του υποβλήθηκε ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα και το έχει τηρήσει μέχρι κεραίας. Ούτε καν να απουσιάζει τα μικρά μάτς και στα ντέρμπι να είναι παρόν. Με κάποιο τρόπο που θα μπορούσε να βρεθεί, νομίζω. Θα μπορούσε. Εύκολα. Αλλά εντάξει, μόνο ο Ιβάν Σαββίδης είναι σύνομος με την ποινή που του επιβλήθηκε. Τώρα θα δούμε πώς θα κυλήσει και η κλήση του Μελισσανίδη. Που ξαναλέω είναι για το άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 12 και όχι με το 19 του ΚΑΠ που αναφέρει. Τιμωρία ομάδας είτε με βαθμούς είτε με υποβιβασμό. Γι' αυτό και σας είπα νωρίτερα να το δω λίγο. Το είδα στο διάλειμμα. Και πάμε παρακάτω. Υπάρχει αφιέρωμα της ΠΑΕ για την ομάδα K19, η οποία πέρσι θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στο Champions League των μικρών, το λεγόμενο UEFA Youth League, που είναι για τις μικρές ομάδες της K19, των ομάδων που ήδη συμμετέχουν οι μεγάλες ομάδες του Champions League, είτε έχουν κερδίσει θέση οι ομάδες της K19 μέσω των πρωταθλημάτων στις χώρες τους. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται, αύριο θα αντιμετωπίσει την Bohemian στο Δουβλίνο, αγάπη, στις 9.30 το βράδυ. Αύριο, Είναι ήδη η ομάδα στο Δουβλίνο. Από χθες θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί όχι την νίκη, νομίζω, χωρίς να έχω δει καθόλου την Bohemian, εννοείται, δεν νομίζω να πρόκειται και κάτι το εξαιρετικό. Εντάξει, τώρα ομάδες από την Ιρλανδία δεν φημίζονται και για τις ακαδημίες τους, οπότε ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει και μία νίκη και να κάνει πιο εύκολο το έργο του στην Τούμπα. 23 Οκτωβρίου στις 7.30. Θα έχουμε καιρό. Μπαλωμένος, Σταλιγμανίδης, Γιαξής, Γκορτεζιάννη, Γκρόζης, Καλουτσικίδης, Κουλιαράκης, Κούτσιας, Παναγιώτου, Πανίδης, Πιπιλιάρης, Πουρναράς, Τάχατος, Θεοδωρίδης, Τσοπούρο, Γλουτζόλης, Δούμψης και η Τσιγκάρας Γαϊτανίδης, που είναι και μέλη της πρώτης ομάδας. Καλή επιτυχία λοιπόν αύριο, θα αναφερθούμε
και στην αυριανή εκπομπή για την προσπάθεια την ευρωπαϊκή των παιδιών του Παύλου Γκαρσία. Σημαντικό είναι και αυτό. Μακάρι τα παιδιά να φτάσουν εκεί που φτάσαν και πέρσι και γιατί να μην προχωρήσουν λίγο παραπάνω. Θυμόμαστε άλλωστε τι ομάδες είχε μετά ο ΠΑΟΚ αν κατάφερνε και περνούσε την Τότεναμ. Είχε Μπαρτσελόνες, είχε Ρεάλ Μαδρίτη, είχε όλα τα μεγαθύρια της Ευρώπης. Το καθιερωμένο μνημόσυνο για τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη θα γίνει το Σάββατο στις 11. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τους συνδέσμους ότι στις 9 θα αναχωρήσει λεωφορείο από το σύνδεσμο στο Κορδελιό. Νομίζω θα είναι και την προσωπία της ομάδας εκεί. Κανονικά όπως κάθε χρόνο. Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι εκεί. Στις 11 αφού το μνημόζουν, γιατί νομίζω ότι πολλοί κάθε χρόνο δίνουν το παρόν και θέλουν να ξέρουν ακριβώς πότε είναι. 20 χρόνια περάσαν από εκείνο το εφιαλτικό ξημέρωμα. 4 Οκτώβρη είναι. Κανονικά. Ναι. 4 πότε είναι. Παρασκευή. Ναι. Οπότε Σάββατο μνημόσυν. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ το σοκ από την τραγική είδηση. Εντάξει, η οποία έγινε γνωστή λίγο αργότερα. Έγινε γνωστή σε όλο το Πανελλήνιο τις πρώτες πρωινές ώρες, σε μια εποχή που ακόμα το ίντερνετ γενικότερα πληροφόρηση ήταν πιο περιορισμένη. Αλλά από τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς τα μαντάτα ήταν πάρα πολύ άσχημα από τα Τέμπη. Χάθηκαν 6 νέα παιδιά, φίλοι του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι οι οικογένειές τους ακόμα και τώρα δεν υπάρχει μέρα που να μην σκέφτονται εκείνο το μαύρο βράδυ της 7ης Οκτωβρίου, αλλά όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, μικρή, μεγάλη, δεν έχουν ξεχάσει ποτέ τα 6 αυτά παιδιά, ούτε φυσικά τα υπόλοιπα παιδιά που πλήρωσαν με τη ζωή τους την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να μην συμβεί ποτέ ξανά για οποιαδήποτε ομάδα, για οπαδούς και για οποιοδήποτε άνθρωπο, γιατί εντάξει, έχουν συμβεί και άλλα περιστατικά εφιαλτικά, όπως ήταν οι μαθητές εκεί στη Βέρεια. Μακάρι να μην χρειαστεί να ζήσουμε κανένα τέτοιο άλλο περιστατικό. Ναι. Και γενικότερα το λέω σε κάθε ευκαιρία, γιατί το βλέπω και στους δρόμους, το βλέπετε και εσείς. Η έλλειψη παιδείας είναι κάτι παραπάνω από ορατή. Λίγο παιδιά, περισσότερο προσοχή ο καθένας, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να φεύγουν έτσι άδοξα και άδικα άνθρωποι. Γιατί δεν είναι μόνο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, τα 6 παιδιά. Σε καθημερινή βάση φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή. Χωρίς κανένα λόγο. Γιατί κάποιος οδηγούσε μεθυσμένος, γιατί κάποιος έτρεχε, γιατί κάποιος κοιμήθηκε στο τιμόνι, γιατί. Εντάξει, από ευχής καλά τα πάμε, αλλά θα πρέπει όλοι μας, και εγώ και εσύ αγάπη και όσοι μας ακούνε και όλη η κοινωνία, να αρχίσει λίγο να αρχίσουμε να γινόμαστε πιο προσεκτικοί στο τιμόνι. Σάββατο λοιπόν το μνημόσυνο για τα 6 αδικοχαμένα παιδιά που ξαναλέω η μνήμη τους δεν θα σβήσει ποτέ, γιατί αποτελούν δυστυχώς κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Εντάξει, να μην ξαναζήσουμε τέτοιο περιστατικό. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά μηνύματα για τον Μαουρίσιο και την επιστροφή του στη δράση από τον Γκάνιας που ξεκίνησε πρώτος προχθές το βράδυ. Ακολούθησαν πολλοί συνεργάτες και του Ρασβάν Λουτσέσκου που πλέον είναι στη Σαουδική Αραβία, όπως ο Γιώργος Τσονάκας. Πολλοί συμπαίκτες του γενικά και το Τζάλμα είδα μήνυμα και γενικότερα πολλοί φωτογραφίες και μηνύματα για τον Μαουρίσιο. Και υπάρχει και ένα ποστάρισμα τώρα μόλις του Γιώργου Σαβίδη. Τρίτη περιμένοντας την ανακοίνωση για ξένο διαιτητή. Αναφέρει το συγκεκριμένο ποστάρισμα του Γιώργου Σαβίδη στο Instagram με τη γνωστή αυτή φωτογραφία αστέρια. Να μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 σε λιγάκι να το δείτε. Ποιος θα τους αγαπεί? Σκομπάρινε. Έλα, λοιπόν. Το σκέφτομαι τόση ώρα. Μπράβο. Δεν έχει δει τη σειρά. Τον Νάρκος. Όχι. Αλλά το βρήκα. Πού να ξέρει, αγάπη, εσύ, πού να ξέρει. Το βρήκα. Το βρήκε, ναι, εντάξει. Το βρήκε. Στο μεταξύ, ο άνθρωπος είναι θεός, εντάξει, ηθοποιός. Εντάξει, είναι και η προσωπικότητα που ενσαρκώνει μυθική ο Σκομπάρ. Εντάξει, μοναστέριο. Αλλά και ο ηθοποιός είναι άστο. Έπρεπε να παίρνει το Όσκαρ για τα επόμενα 20 χρόνια κάθε χρόνο έτσι. Χωρίς να παίζει στην σειρά. Έτσι λες. Το Νάρκος. Περιμένουμε αγάπη τώρα τη δεύτερη σεζόν. Το Νάρκος του Μεξικού. Κάποια στιγμή
θα βγει και αυτό. Αλλά όσοι έχετε χρόνο και θέλετε να μάθετε δύο πράγματα, γιατί αυτό το καλό έχουν οι σειρές, όπως ήταν το Τσέρνομπιλ, μαθαίνετε και δύο πράγματα. Αγάπη. Ναι. Καθίστε το είδα, και δείτε okay. Τον Νάρκος. Είναι πραγματικά η σειρά μυθική. Και φυσικά ο πρωταγωνιστής έχει γίνει πρώτη μούρη στο Facebook σε πάρα πολλά θέματα. Έχει δίκιο όμως ο Γιώργος Σαββίδης, δεν θα χρειαστεί λίγο ο Άρης να κινητοποιηθεί αυτές τις μέρες. Να ζητήσει ξένο διαιτητή. Φαντάζομαι η ανακοίνωση είναι θέμα ωρών. Ε? Δεν ξέρω, βγήκε να κάνει μια ανανέωση. Τρίτη φτάσαμε. Εμείς πριν το ΠΑΟΚ Άρης είχαμε από Δευτέρα κάθε μέρα κάτι. Ναι. Διαρροές, ανακοινώσεις, τόνα, τα πάντα. Τώρα. Κοίταξε. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Θα περιμένουμε και θα καταγράψουμε. Εντάξει. Μπορεί να βγει στο επόμενο μισάωρο η ανακοίνωση του Άρη. Mm. Μπορεί να βγει το βράδυ ή να βγει Τετάρτη. Εύστοχο αυτό. Δεν θα πούμε τους ανθρώπους που θα κάνουν ανακοίνωση. Καλό, καλό. Ξέρουν τη δουλειά τους. Νομίζω θα το κάνουν σιγά-σιγά. Ναι. Θα υπάρξει μια κινητοποίηση. Εκτός αν σου λέω, έχουν τόσο μεγάλη έτσι, αυτοπεποίθηση σε αυτή τη φάση που δεν σου ενδιαφέρει τίποτα. Σου λένε μπορούμε. Κοίταξε, μπορεί να αποφάσισε η διοίκηση ή ο Θόδωρος Καρυπίδης να μην βγει ανακοίνωση για να μην αποσανατολιστούν τα παιδιά μας. Ναι. Για να τα δώσουν όλα να πάρουν την νίκη με τον Ολυμπιακό. Γιατί μπορεί. Για τον Άρη που σύμφωνα με ορισμένους θα μπορούσε να διεκδικήσει και κάτι καλύτερο φέτος. Κάναν τίτλο να μπει λίγο αυτό δεύτερο τρίτος. Εντάξει, όχι ρε. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Έχει μάλλον. Πέντε βαθμούς σε πέντε αγώνες. Για μένα είναι καλή συγκομίδη, να ξέρεις. Ένα ήταν το παιχνίδι που σε ενδιαφέρει, όπως ναι. Κατάλαβες. Και όλα τα υπόλοιπα είναι προετοιμασία για το μάτς του δεύτερου γύρου. Ναι. Να βρούμε τα πατήματά μας, μηχανισμούς, αυτοματισμούς κτλ. Και κάνα μπλουζάκι. Τα μπλουζάκια τα έχουμε, εντάξει, θα βγάλουμε κι άλλα. Τέλος πάντων, κακώς ασχοληθήκαμε, εγώ τουλάχιστον. Ναι, εντάξει. Αλλά οκ. Okay. Σημασία έχει. Τη στιγμή που θα περιμένουμε με αγωνία και την παρέμβαση, φαντάζομαι, του Λευτέρη Αυγιανάκη. Αφού είπαμε έχει δουλειά τώρα, είναι απασχολημένο. Τώρα έχει δουλειά. Πόση ώρα θα κρατήσει η συνάντηση. Εντάξει, δεν θα χτίσουν και το Madison Square Garden από την αρχή. Θα τελειώσει η συνάντηση και θα έχει χρόνο ο Λευτέρης Αυγιανάκης να ασχοληθεί και λίγο με το τι έγινε στο ΆΚΑ. Και το ντου του Δημήτρη Μελισσανίδη και όχι τα παράπονα που εξέφρασε ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Είναι παιδιά ντου, κανονικά. Και όταν ο διαιτητής γράφει δύο φορές τη λέξη «δεν μας προστάτευσαν και δεν μας βοήθησαν», δεν πήγε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ ο εύγλωτος Δημήτρης Μελισσανίδης. Ναι, ο άλλος καθόταν στον καναπέ. Ο Μελισσανίδης ήταν πάνω από το κεφάλι του. Ήταν πάνω από το κεφάλι του και του έλεγε με ήρεμο ύφος ότι σας παρακαλώ, δώστε μας ένα σφύριγμα, γιατί ο ΠΑΟΚ τα έχει πάρει όλο στο πρωτομήχρονο που δεν έχει πάρει ένα βέβαια, αλλά άλλη κουβέντα αυτή, εντάξει. Ναι, μπορείς να κάνεις μια εικόνα τέτοια. Που το είπε ο διαιτητής, είστε πολύ ευγενικός. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε μαο-μαο. Ναι. Εμείς είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να μου μιλήσετε με τόσο ευγενικό και ήρεμο ύφος. Το εκτιμώ. Είστε καλά, σας πειράζει ζέστη στην Ελλάδα, στην Ελβετία, έχετε μαθαίνω. Ο αδερφός μου. Έλα ρε πάλι. Η ώρα του είναι. Έλα ρε πάλι. Ωραίος. Πάλι στενό του είναι το σακάκι. Ωραίος. Την άλλη φορά ήταν μεγάλο το μεταξύ. Γιατί? Την άλλη φορά ήταν μεγάλο. Τώρα είναι στενό, νομίζω. Τον κολακεύει κιόλας. Γιατί, το φίλο μου. Γιατί. Βλέπεις ότι όσο περνούν οι μέρες ανεβαίνει. Παίρνει αυτοπεποίθηση. Τι ανεβαίνει. Πιο άνετος. Το βλέπεις άνετο. Σε λίγο θα σκάσει στον αέρα, ρε. Θα σου κάνει, θα κάνει μπαμ. Αδερφός. Δεν αποκαλύπτουμε ποιος είναι. Το σακάκι σίγουρα είναι δύο νούμερα μικρότερα έτσι όπως το βλέπω. Κουμπωμένο. Ωραία, αυτή είναι ο ενδυματολόγος του καναλιού. Αλήθεια, υπάρχουν ακόμα ενδυματολόγοι. Δεν νομίζω καθένας ότι έχει σπίτι. Τι έχει σπίτι του, μία έχει μεγάλο, μία έχει και στενό. Δεν μπορεί να αποφασίσει τι πρέπει να φορέσει. Κοίταξε, από τα δύο. Κοίτα εδώ! Από τα δύο προτιμώ το στενό. Δείξε λίγο ένα πλάνο του, τον τρώνε. Τον κόβει κιόλα. Στενή γραμμή. Πού να τα ξέρει αυτά. Ωραίο είναι, τον αφήνουμε να κάνει τη δουλειά του. Και το μαλλί, Τίποτα, άστο ρε, χρόνια μπροστά. Χρόνια πίσω είναι. Του είναι όλοι εμφάνιση στο πακέτο. Η άνεσή του με το φακό με τρελαίνει. Αν την πω τη στιγμή. Δεν λέμε στο κανάλι είναι γιατί. Όχι. Εντάξει, για ευνόητου λόγου. Λοιπόν. Όλα καλά και με το φίλο. Η ομάδα του μπάσκετ προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Λάρισα. Σάββατο. Στο παλατάκι. Νωρίς. Μεσημεράκι, στέργιο. Δηλαδή, τρως Σάββατο μεσημέρι. Ναι. Παίζει ένα καφέ στο χέρι. Ναι. Πηγαίνει παλατάκι. Θα πάρει από το Σταύρο.
Στη στρατηγική του θέση. Ο Σταύρος θα πάει στη στρατηγική, εμείς θα πάμε στην κλασική μας θέση. Τίμια. Τίμια. Λαϊκό παιδί, Στέργιο. Δεν μπορώ τα φώτα ούτε να φαίνομαι σε κάθε φάση που κάνει ο αντίπαλος. Ούτε μπορείς να πας δημοσιογραφικά, δεν θέλεις. Όχι, δεν πάω, όχι. Να. Δεν μου αρέσει. Προτιμώ να πάω σε μια γωνία. Ναι. Στο Πάοκ Σπορτς Αρίνα και να δω το παιχνίδι. Ήρεμα. Σε γενικές γραμμές ήρεμα. Εντάξει, άμα δεν έχει στρατηγική θέση. Δεν είμαι ήρεμος. Έχουμε πάει και δύο φορές μαζί τρεις. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Σε νορμάλ πλαίσια. Ναι, ρε, εντάξει, εύκολα μα. Υπάρχουν κάποιες εκρήξεις, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές. Εντάξει. Δεν ξεφεύγω. Όχι, όχι. Αλλά για καλό και για κακό δεν θέλω στρατηγικές θέσεις εκεί στην αφάνεια. Μακριά από τα φώτα. Να μπορεί να ρίξει και να πίνει λίγο πιο άνετα. Ναι, σωστό. Γιατί βλέπω το Σταύρο λίγο σφιχτό εκεί. Λέμε τώρα. Είπαμε, η επιλογή εκεί έγινε με συγκεκριμένο σκεπτικό. Δεν ήταν τυχαία. Θα αναφερθούμε. Έχουμε μέρες για το μπάσκετ, δεν υπάρχουν προβλήματα. Είναι η ομάδα στον απόϊχο του ΠΑΟΚ Άρης, αλλά νομίζω και αυτή έχει αλλάξει σελίδα. Γενικότερα, αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε δράσει σε πολλά. Σε όλα σχεδόν τα ομαδικά αθλήματα που συμμετέχει ο ΠΑΟΚ. Ο Ραφαήλ είναι καλά, θα τρέχει σε όλα. Όλα στην πρώτη κατηγορία. Έχει handball, έχει τα πάντα. Μόνο βόλεϊ είναι. Μόνο βόλεϊ δεν έχει, όταν μπήκε το βόλεϊ. Το βόλεϊ που κάτι γίνεται και με τον Ηρακλή, νομίζω εκεί. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Θα πρέπει να μιλήσουμε τις επόμενες μέρες με τον Ραφαήλ, να το δούμε λίγο, γιατί είναι αυτό το θέμα. Ξεχάσαμε να αναφερθούμε στη σούπερ αποκάλυψη των τσακαλιών συναδέρφων από την πρωτεύουσα. Για προσέγγιση του ΠΑΟΚ στο Μιλόγεβιτς και αυτό είπε στέργιο... όχι ο Μιλόγεβιτς, αλλά αυτό στέργιο το πολύ αυθόρμητο. Ξεφτυλισμένο θέμα. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να είσαι ξεφτυλισμένος για να το υποστηρίξεις. Ακόμα και σε επίπεδο φημολογίας που δεν παρουσιάστηκε σαν επίπεδο φημολογίας. Παρουσιάστηκε ότι όχι, είναι γεγονός. Οι Σέρβοι θυμήθηκαν, λέει, μια μισή εβδομάδα μετά να βγάλουν κάποια δημοσιεύματα χθες το βράδυ, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στο Βελιγράδι από χθες το μεσημέρι, τυχαία. Και ρεπόρτερ δηλαδή μαζί. Άλλοι γράφαν ότι εκεί στα πηγατάκια οι Σέρβοι. Ναι, θυμήθηκαν οι Σέρβοι να βγάλουν ότι ο ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες, πριν γίνει το ραντεβού και δύο τη συνεχίζει με τον Αμπέλ Φερέιρα, ναι, ναι, ότι έκανε μία κρούση στον Μιλόκεβιτς του Ερυθρού Αστέρα. Οπότε με ένα δεύτερο ξεφτιλίκι καλύπτουμε το πρώτο ξεφτιλίκι που μετά το μάτς με τον Άρη, δύο, τρεις, τέσσερις στους σελίδες γράφανε ότι τρίζει η καρέκλα του Φερέιρα και αυτό κτλ. Άρα κλείνει το ξεφτιλίκι, κλείνει ο κύκλος της ξεφτύλας και πάμε παρακάτω. Βολεύει πολύ, παιδιά. Οι Σέρβοι, πώς λέμε. Έχω μια σχέση με μια κοπέλα στο χωριό, ποια είναι, δεν την ξέρεις. Κάντο, έτσι είναι εσύ, και η Σέρβη. Κάντο όταν δεν είσαι εκεί. Δηλαδή, για να φανεί λίγο πιο αληθοφανές, κάντο όταν δεν είσαι εκεί. Αλλά είσαι εκεί. Μα και την ίδια μέρα. Στην καρδιά του γεγονότος. Ναι, την ίδια μέρα θυμούνται οι Σέρβοι. Το λένε, πήγαμε Σερβία, μας αρέσει. Και κάνουν την αποκάλυψη μια εβδομάδα μετά μα και λένε. Μα είμαστε στη Σερβία, το ξέραμε. Μας το λένε οι Σέρβοι. Το ξέραμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο ΠΑΟΚ ρώτησε για το Μιλόγεβιτς, αλλά δεν το γράψαμε και το γράψαμε σήμερα. Τι ρώτησε, εδώ είπε αρνητική απάντηση Μιλόγεβιτς. Ναι, είπε όχι, ναι, ναι. Φάγαμε πόρτα. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία της αθηναϊκής δημοσιογραφίας, όπως εντάξει, έχω μάθει άμα να λειτουργούν λίγο μυαλό, όλα αυτά τα χρόνια. Όταν τα πράγματα ήταν καλά και ο ΠΑΟΚ ήταν αδύναμος, σε άλλα χρόνια μας πουλούσαν πιο πολύ ανάλυση υψηλού επίπεδου, το 4-2-2 και το 4-3-2-1 και έτσι ο Γιωβάνη παίζει εκεί. Ποιος έδωσε την πληροφορία σε ποιον, δεν ξέρω, σερβις του ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ή ρεπόρτερ του Ολυμπιακού σερβις. Έχουμε και αδερφικές σχέσεις και οι οπαδοί. Ερυθρό Αστέρα Ολυμπιακού. Ναι. Τώρα λοιπόν που ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός και τους έχει χαλάσει την ηρεμία και παίρνει πρωταθλήματα ενώπιν να πάρει κι άλλα, έχουμε βάλει τον κάθε πιθανό και απίθανο να γράφει ένα άρθρο ξεφτυλισμένο, ανυπόγραφα τις περισσότερες φορές. Όχι, δεν το ρίχνουμε στους Σέρβους. Εντάξει, και μια χαρά. Άρα ξαναλέω, είμαστε καλυμμένοι και για την ξεφτύλα που είχαμε γράψει ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή και τρίζει καρέκλα του Φερέιρα. Άρα τώρα είμαστε καλυμμένοι. Γιατί γράφουμε ότι όπως λένε και οι Σέρβοι, άρα αυτό. Και εμείς είχαμε δίκιο, εντάξει, και η ζωή συνεχίζεται. Γι' αυτό το αφήσαμε στο τέλος, αυτή την αηδία. Ασχοληθήκαμε δύο λεπτά και πολύ ήταν. Δεν νομίζω να υπάρχει φίλος του ΠΑΟΚ που να μπήκε στη διαδικασία να σκέφτηκε ότι όντως ο ΠΑΟΚ χτύπησε την πόρτα του Ερυθρού Αστέρα και θυμήθηκε όχι, θυμήθηκαν και οι Σέρβοι ναι. Να το πούνε μια εβδομάδα μετά και να πούνε ότι εμείς το ξέραμε, αλλά αποκαλύπτουμε σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ εισέπραξε όχι από τον Μιλόγεβιτς. Okay. Γελάνε και τα γέλια. Ναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ασχοληθεί κανείς παραπάνω. Ναι. Δεν χρειάζεται. Κάπου εκεί τελειώνει. Αυτά και με αυτό το θέμα.
Και φτάσαμε στο τέλος, Στέργιο, σιγά σιγά έχω να σου πω. Φτάσαμε. Ναι. Θα δώσει το λαό κάποιο τύπ για τένις. Έχουμε τένις. Τι ρε, έχεις κολλήσει με το τένις. Δώσε Champions League, έλα, πες τι έχει σήμερα. Άνοιξα μάτς. Λοιπόν, είμαι σε σχετικά καλό φεγγάρι. Δηλαδή έφυγε η περίοδο Γκίνιας που παίζαμε πιάνο και χάναμε. Έβγαλε 7 μάτς και έχασα το... από τα 7 το 1. Ναι. Άστο. Παίξε ζητούμενα, αγάπη που λέει και ένας γνωστός κωμικός. Παίξε ζητούμενα. Λοιπόν, Αταλάντα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, 1.80 άσος, 4.15 το διπλό. Γκολ γκολ. Πώς το δει. Μια ψηλή στο διπλό. Έχει κάνει πολλές κηδήσεις Σαχτάρ. Τώρα η Αταλάντα δεν ξέρω. Το δεν goal, δεν έχω εικόνα της Αταλάντα καμία, παιδιά. Ρεάλ Κλαμπρίζ, 1.30 Ρεάλ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο επόμενο. Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός, 3.15, 3.45, 2.52. Το αφήνεις. Μια ισοπαλία. Όχι, όχι, περίεργα. Ευχαριστημένη και οι δύο. Άστα, άστα. Θα... δεν ξέρω. Κάνεις, έβαλε πρώτο γκολ προχθές. Γαλατά Παρί, 8 η Γαλατά. Άσε μωρέ, και αυτή περίεργη είναι. 1.38 η Παρί. Νομίζω ότι έχει βάσει το Juventus Leverkusen 1.62 η Juve. Εύκολα, δύσκολα. Mm. Θα κερδίσει. Ναι. Λοκομοτίβ Μόσχας, Ατλέτικο Μαδρίτης. Μακριά από την Ατλέτικο. Ένα πολύ ωραίο άντερ θεωρώ. Μακριά. Μακριά από όλα. Μια τελική θα μας κάτι, με τη Ρεάλ. Μα είπα, City, έχω πει δύο. City Dynamo Zagreb σε τιμή σοκ ο Άσος. 1.07. 31 Δυναμό. 31. Δεν θα αλλάξουν ούτε 31 πάσες. Ναι, άστο δεν είναι. Και τότε να... Μπάγερν... Έλα, Στεριό. Δεν λέω τίποτα. Δεν θα παίξω τίποτα σήμερα. Ή θα παίξω κάτι στο live. Στεριό, έλα. Βγάλε λίγο... Θα περιμένω το live της Στίχημαν γιατί... Πες λίγο τώρα, τότε να, με το χέρι στην καρδιά. Αντικειμενικά. Goal, goal και over 2,5. Αντικειμενικά. Συνδυασμένο. Ναι, αντικειμενικά. Λες. Ντέλε. 1-2, 1-3, 2-2. Θέλω να πάρουν πάλι άλλη goal και να σταματήσετε εδώ πέρα από τον Γκράζετ και τον κυνηγάτε τόσο καιρό, άντε. Λοιπόν. Δεν έχεις πολύ καλό τέννις, δεν έχεις τίποτα να πεις. Δεν έχει τέννις όλο αυτό το καιρό. Πώς δεν έχει τέννις, εσύ αγάπη. Το έχουμε, σου έχω εξηγήσει τέννις, κατά φορές όλη την περίμενε, τέννις. Τόκιο, ναι, Τόκιο ρε εσύ. Δεν είναι μεγάλο τουρνό αυτό ρε Στρίκο, γιατί δεν το καταλαβαίνεις τόσο καιρό. Δεν είναι κάτι αυτά. Εδώ δεν μπορεί να ξεχωρίσεις αν John είναι Milman, οι άντρες άκουσες εσύ αγάπη. Τζον Μίλμαν, Αντριάν Μαναρίνο. Ποιος είναι ο Μαναρίνο, είναι γνωστός. Είχε ένα στον Λέο πριν το διαβάσεις. Κεράντου Άλμποτ με Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα. Δυνατός. Καλά, Στεριό, έλα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα. Θα πάμε, πάμε στο διάλειμμα, θα πάμε παράτα σήμερα άλλη μια ώρα. Θα πάμε στο φινάλε. Παρέα με το BTB Easy. Θα έχω όρεξη και δουλειά. Μπράβο, θέλω να μείνω παραπάνω. Μπράβο. Η BE σας δίνει τη λύση λοιπόν, αν έχετε θέμα με το Web TV. Το BE Easy Router είναι εδώ για να σε βοηθήσει να δεις με την άνεσή σου οτιδήποτε θελήσεις, είτε είσαι επαγγελματίας, είτε είσαι ιδιώτης. Είναι μια προηγμένη συσκευή router με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που σου δίνει το αντίστοιχο που έχεις τώρα. Καλέσου το 2312 3334 34 και το BE Easy Router έρχεται στην πόρτα σου. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα Ναξού Στέριο. Mm-hmm. Θα πας στη μισή μέρα στο τέλος και θα δεις τι θέλεις να πάρεις επιτέλους, γιατί ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Εσύ πρέπει να κάνεις επιλογές σου και για χειμώνα σιγά σιγά. Καταστήματα. Αγάπη στην Ελλάδα είναι ένας μήνας. Ναι, καλά. Επειδή από αύριο μπορεί να χαλάσει ο καιρός, πήγαινε κάνει και χειμερινές αγορές σιγά σιγά, να είσαι καλυμμένος. Κατάστημα και πλατείες Σοφίας και Μετένιεν Κόσμος και Ελευθέρως Βενιζέλος. Και στο Μολ στην Αθήνα, που ο Στέργιος πρόλαβε να πάει στη μία μέρα που ήταν στην Αθήνα. Και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας και ο Φτύκας Πλακάκη και Διγινής, με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλο το φθινόπωρο. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα και τηλέφωνο 2310-905-503. Ό,τι ψάχνετε για τον μπάνιο σας σε πάρα πολύ οικονομικές λύσεις και συνδυασμένες όμως με ποιότητα. Γιατί αυτό έχει σημασία. Ο συνδυασμός ποιότητα και χρημάτων που δίνεται να είναι ο καλύτερος δυνατός. Πλακάκι λοιπόν μπάνιου με 5,6 ευρώ, με προϊόντα του μεγαλύτερου Ιταλικούς και Ισπανικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Στέλνει μήνυμα ο Κώστας Αγάπη, ο οποίος πριν από 10 μέρες είχε δώσει μια τριάδα που ευτυχώς δεν διάβασα στον αέρα γιατί είχε κάνει 0 στα 3. Κάθε τι συμβαίνουν αυτά. Είχε προτείνει μια νίκη της Ίντερ, μια νίκη της Ντόρμουντ και ένα Νάπολι άσο και over. 0 στα 3 πρέπει να έχει κάνει. Συμβαίνουν αυτά. Σήμερα προτείνει Αταλάντα, λέει Ασάρα. Παίξει Σαχτάρ διπλό. Αταλάντα, 1.80. Ναι. Και Ζαπάτα, anytime scorer. Αν δεν βγει άσος, λέει, κόβω το στοίχημα. Δεν θα κόψει το στοίχημα.
Στο λέω εγώ από τώρα να μην έχει αγωνία, δεν θα το κόψει. Μη πληρώσει τα Ζαπάτα μία φορά, θυμάσαι την τριάδα που σου είχα πει με τι κόρε. Που είχα πιάσει του δύο, ναι. Είχα πιάσει του δύο. Ο Μιλιάνο, δύσκολο, ναι. Όχι, Μιλιάνο, ρε. Ρε, τώρα πρόσφατα, ρε. Δύο εβδομάδε πριν ναι, ναι. Δεν σου είχα δείξει την τριάδα που ναι, έχω πιάσει ναι. Ζαπάτα. Και έχω. Ποιος, δεν θυμάμαι ο τρίτο ποιο ήταν που τον έχασα. Έχεις Ελλάδα μπει, ήταν. Έχει μπει και εσύ στη διαδικασία με του κόρε. Κακέ παρέε που κάνει. Συνάδελφο με έχει βάλει. Κακέ παρέε, αυτό λέω. Ναι. Συνάδελφο με έχει βάλει που δύσκολο είναι, αλλά άμα το πιάσει είναι καλό. Κάτι ωραία. Έχει αξία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Η μέρα λέει του παππού και της γιαγιάς. Η μέρα καφέ. Τι γίνεται, τι χάνουμε εσύ αγάπη σήμερα. Είναι η μέρα του καφέ σήμερα. Του παππού και της γιαγιάς που το είδες. Στο κανάλι του Προέδρου. Έγραφε πριν η μέρα του παππού και της γιαγιάς. Υπάρχει ενημέρωση για όλα στο κανάλι του Προέδρου, βλέπεις. Η μέρα καφέ. Κοινωνικά μηνύματα, τα πάντα. Λύνουμε προβλήματα οικογενειακά, προσωπικά. Τίποτα. Είμαστε το πιο ανθρώπινο κανάλι και το πιο ανοιχτό. Το πιο ανθρώπινο κανάλι. Μοιαζόμαστε. Καλά. Υποχωρώ. Σε λίγο θα μπαίνουμε στα σπίτια και θα ρωτάμε τι θέματα έχετε. Εξαδέρφη μου. Η Κατερίνα θα πηγαίνει πόρτα-πόρτα. Η ξαδέρφη μου τα έχει άλλη, με έναν ο οποίο. Παγωμένη. Την παραμελεί. Ωραία. Πρέπει να μάθω πώς τη λένε την άλλη. Δεν είναι ευγενικό να το λέω καθημερινά έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Το ραντεβού το δικό μας με εσάς λίγα λεπτάκια αύριο μετά τις 12. Θυμίζω ότι αύριο έχει λεωφορεία. Δεν έχει λεωφορεία γιατί κάνει ο καταπληκτικός ο Άστα απεργία. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό κουράγιο. Υπομονή. Θα φτάσουμε στις δουλειές μας. Θα είμαστε εδώ αγάπη. Καλό κουράγιο στον κόσμο γιατί στην πόλη αυτή που δεν έχει άλλη λύση, πέρα από ταξίδι δηλαδή, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Αυτά. Καλό μεσημέρι.